Αγαπούλες μου, καλημέρα και καλό μήνα με υγεία και χαρά. Δεν περίμενα καλύτερο ξεκίνημα. Βαλεντίνα, κλαίω. Βαλεντίνα, επιτέλους δεν κοροϊδεύω, κάτι καλό στη ζωή μου. Αγαπούλες μου, καλημέρα και καλό μήνα με υγεία και χαρά. Σαφώς και δεν βάζει μέσα τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου, γιατί ο Τζομπατζόγλου είναι παντρεμένος. Δεν μπορεί να λέει τις αγαπούλες μου στον Τζομπατζόγλου. Καλημέρα, καλό μήνα. Με δύο παιδιά. Φίλε, αύριο έχω γενέθλια. Αύριο. Ξέχασα από αυτά και αυτά. Κάτσε, αύριο περίμενε. Γενέθλια. Α, Παρασκευή. Δουλεύουμε. Νομίζω είναι Σάββατο, αύριο εδώ. Ναι, θα είμαι από νωρίς. Να μην φάω τίποτα αύριο. Ναι, έλα και μια μέρα νωρίς. Σήμερα τι ήρθα, χθες τι ήρθα. Έλα και μια μέρα νωρίς. Τρεις μέρες τι έρχομαι, ναι, ρε φίλε. Ναι. Είσαι αχάριστος. Τσέκαρε το δικό μας, θα φύγει κατά μια από τον Τζαζαρό. Μπράβο, μαρκαρέτο. Γιατί το λέγατε. Νομίζω το πιο. Ήταν, περίμενα σήμερα ή από Σάβα ή από Βαλεντίνα μήνυμα. Για να μπει η άνοιξη. Τόσο μα τόσο απλά. Και αν θέλει ο Τρίζα καλά, πετάει και ένα. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη, το οποίο ξέρω ότι το λατρεύει. Ποια άνοιξη είναι, μείον 2 έχει. Το λατρεύουμε. Έτσι, άνοιξη είναι. Βαθιά υπόκληση στη Μαριλής. Στη Μαριλής, τη γραμματιακή υποστήριξή μας, η οποία φόρεσε την μαγική ερυθρόλευκη κλωστή. Όπως θα κάνω και εγώ σε περίπου 2-3 ώρες από τώρα με το καλό. Να υπάρχουν, να ζούμε, Σωτήρη. Σωτήρη, φοράς Μάρτι καθόλου. Τελευταία. Όχι. Όχι, δεν μπορείς. Δεν έχει. Είναι λίγο αλλεργικός ο Σωτήρης. Δασκαλάκης. Και αυτός είναι σήμερα μαζί μας, όπως κάθε. Σχεδόν. Όχι, σχεδόν κάθε πρωί Πέμπτης. Η Πέμπτη είναι. Θα μου εξηγήσει ποιος είναι ο Γιώργος. Αυτός είναι ο Γιώργος. Ναι. Και είναι ο μεγαλύτερος. Ναι. Αυτό. Εντάξει. Ο άλλος. Νίκος. Νίκος και είναι ψηλότερος. Ναι. Το περνάει κανένα με ένα κεφάλι. Αυτό. Εκεί λίγο. Ο Νίκος σπουδάζει Λονδίνο. Ναι. Πάει αυτό. Εδώ πέρα αυτό τι είναι. Η μικρή ή η μεγάλη. Οι πέντε πιο καυτές, 40 πλάς Ελληνίδες στα καλύτερα. Σε παρακαλώ, άνοιξε το αυτό. Μάλιστα. Πρώτη μέρα του μήνα, σε παρακαλώ. Είναι να μην να δω ποιες είναι. Για ποδόσφαιρο, γιατί ξανακέρδισε ο ΠΑΟΚ. Η 40 πλάς. Ρουτίνα έχει γίνει. Η 40 πλάς. Θα μας πεις για τις καθυστερήσεις, για τον Γκόλια, όχι, για το χορτάρι, περιμένω, για την ώρα. Θα μας πεις, εμένα, όχι, ξέρουμε. Θέλω να μου γράψει κάποιος τρεις αφρικανικούς συλλόγους, προσέξτε, τρεις αφρικανικούς συλλόγους που έχουν και τα δύο στόπερ Αφρικανούς. Έτσι ρε Μαρέ, περιμένω. Έτσι. Πάμε εδώ. Πες για τον Γκόλια, πες κάτι. Λοιπόν, ένα-ένα. Μπήκαμε εδώ στο ποιος είναι, ποιος, το Men's House, αυτό, ποιο είναι αυτό. Τι είναι αυτό, κάποιο αθλητικό σετ. Ναι, έχει τις 5 πιο καυτές 40 πλάς Ελληνίδες και έχει Τζένι Μπότσι, ναι, λιποθυμάω προσκυνώ. Ναι. Σιγά λίγο ρε, Τζένα, το τζενάκι να δω. Δεν υπάρχει Τζένι Μπότσι, έτσι. Παλιά είναι αυτή. Τζένι Μπότσι. Δεν έχει σημασία. Εδώ είναι λίγο. Καλά, Τζένι Μπότσι, εντάξει, λιποθυμάω. Αλέκα Καμιλά. Δεν μου άρεσε ποτέ, οπότε δεν μου αρέσει και τώρα. Κοίτα που συμφωνούμε, ρε. Δεν μου άρεσε ποτέ. Θα το δούμε αυτό. Ποτέ η Καμιλά. Ποτέ η Καμιλά. Με Μπότσι είσαι. Εδώ. Ελένη Μπούντου. 40 πλάς δεν λέμε. Είναι ρε παιδί μου, εδώ έχει συγκεκριμένες. Έχει συγκεκριμένες. Χριστίνα Παπά, εντάξει, δεν πάει. Να, οκ, okay, γυναικάρα έχει, ακόμη. Έχει. Καλημερίζουμε Ελένη Μπούντου. Έχετε καλό μήνα και την Ελένη την Μπούντου. Έτσι. Ελένη, εγώ γουστάρω, συγγνώμη από αυτές εδώ πέρα όλες. Αυτή ποια είναι, τι είναι αυτό, κάτσε που μπήκες, άλλαξες τέτοιο. Περίμενε. Η Παπά είναι ρε. Α, η Παπά είναι παντού και εδώ πέρα, έω αν άλλη γυναίκα εδώ. Έλλη Κοκκίνου. Ναι, θα έλεγα ναι. Εντάξει. Θα έλεγα ναι, δεν λέει υποθυμό ποτέ. Κοκκίνο, όλα τα λεφτά, ποια είναι, ποια φάση είναι, που έχει έρθει στο παλέ σε ένα μάτς. Δήμητρα Ματσούκα δεν μου άρεσε ποτέ. Μα την Παναγία. Δεν τη λες και άσχημη. Βρε, γυναικάρα, δεν μου άρεσε ποτέ. Αυτές είναι πέντε. Και την έχει στο θέατρο. Σου λέει εδώ πέρα βάζω τις πέντε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Καλημέρα, καλό μήνα. Ακούτε Τρόικα εδώ στον Λίμπερο, λίγο μετά τις 10. Τι λίγο, 18 λεπτά μετά τις 10. Την καλημέρα μας στο φίλο μας, τον Αποστόλη στην Αγγλία. Όπου μας ενημερώνει ότι στο Μπέρμιγχαμ η θερμοκρασία είναι μείον 5 η κανονική και μείον 17 η αισθητή θερμοκρασία. Μείον 17 η αισθητή και η άλλη πόσο είναι? Μείον 5. Το μείον 5 πόσο χαρακτήρισε? Η κανονική. Η κανονική. Η κανονική. Εμείς έχουμε μείον 2. Τώρα εντάξει, μείον 2 στην πόλη είναι 0, αλλά είμαστε εκεί στα όρια. Ναι. Και λένε βέβαια ότι θα έχουμε πολύ καλό καιρό το. Από Παρασκευή λέει ότι από αύριο ανεβαίνει. Mm-hmm. Που είναι τα γενέθλιά σου. Δεν θα φάω τίποτα αύριο, να ξέρεις. Θα πιω λίγο. Μην είναι νηστικό. Στη. Θα φάω λίγο μέλι. Νηστίσιμα θα φέρω. Στο σπίτι. Ποιο φθηνά είναι. Όχι, μην το λέω. Όχι. Πήρα κάτι εγώ μυστήρια πουγκάκια με ταχύνη προχθές. Τάψω το κεφάλι. Από το Sweet and Coffee. Από το. Όχι, ρε. Ωραία, μια χαρά τιμή. Όχι. Καταπληκτικά. Από το Sweet and Coffee στην Ανθέων. Δεν κάνω πλάκα. Γιώργο, να είσαι καλά, ρε. Καλημέρα. Καταπληκτικά. Και τα πουγκάκια και τα τρίγωνα με τα πουγκοταχινάκια. Ή τα
ή ταχυνοπουγκάκια. Άστο, μη το πέτα. Το. Ναι. Πάμε λοιπόν, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και που τα λες, ναι, καλά. SMS-ική επικοινωνία μαζί μας. FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526. Δυστυχώς δεν με ρίμνησα φέτος. Σήμερα. Τι είπα φέτος. Σήμερα. Εντάξει, μπορώ να δώσω, αλλά το αφήνουμε για αύριο. Θα μαζευτούν live αύριο, θα έχει πράγμα. FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526 είναι η Τρόικα. Τρομπατζόγλου, Ασλαμής. Καμιά φορά σκάει μύτη και ο Τσαλτίδης, γι' αυτό και λέγεται Τρόικα, αλλιώς Δόικα. Καλό μήνα, καλή άνοιξη. Μάρτι να πάρετε. Ήδη στημένα παγκάκια στην πλατεία Αριστοτέλους με διάφορους τύπους της μαγικής, πανέμορφης, παραδοσιακής, ερυθρόλευκης κλωστής. Οκ. Okay. Να πούμε μόνο Δημήτρη. Ο Μάρτις δεν μπορεί να είναι άλλο χρώμα. Όχι. Τώρα να πω πρωί-πρωί με πρωτομηνιάτικα, τι βλακεία είπε, θα παρεξηγηθεί. Τι ρε φλάω, πού και ως που να είναι ερυθρόλευκος ο Μάρτις. Ωραία, φέρε μου μία φανέλα του ΠΑΟΚ λαχανή με άσπρο, άντε. Φέρε μου, στο να την πληρώσω εγώ. Δεν είναι θέμα λαχανή, έχει μπλε, έχει. Δεν είναι Μάρτις. Πορτοκάλι, έχει. Ναι, δεν είναι Μάρτις, ρε παλικάρι μου. Δεν είναι Μάρτις, ρε παλικάρι μου. Γιατί ο Μάρτις είναι κόκκινος, για ποιο λόγο. Αυτό ήθελα να το κάνουμε αφιέρωμα, να τρέξουμε στην παράδοση. Αν γνωρίζει κάποιος γιατί η κλωστούλα ο Μάρτις είναι ερυθρόλευκη. Έτσι, αν μπορεί να μας ενημερώσει κάποιος ή κάποια ακροάτρια τέλος πάντων. Συνήθως έπαιρνε Μάρτι τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακός. Ναι, θα αλλάξει ρε παιδιά. Άλλο χρώμα. Σήμερα τι είναι, Ευδοκίας Οσίας. Ευδοκίας. Μαρκέλου, δεν βλέπω σταυρό, νομίζω, ξέρω εγώ, είναι Ευδοκίας Οσίας, Μαρκέλου, Αντωνίνης, Δομνίνης. Είχαμε μια πιστή ακροάτρια που μας άκουγε με την κόρη και το γιο της μωράκια, την Δομνίτσα και την, το ξεχνάω τώρα, να είναι καλά η γυναίκα. Αλβίνος, Ευδοκία, άλλο Ευδοκίας Μαρκέλου, αλλά αυτό είναι Ευδοκία, σκεμά αρσενικό, τι είναι αυτό, και Νεστοριανός, χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζουν. Πώς γίνεται ρε φίλε, να έχει τρία εξάρια, ναι. Εφτά εφτάρια, ναι. Πώς είναι, 7-8, και να είναι μέσα στις 7,4. Και καλό, καλό. Το άλλο θέλω να μου πεις. Ο διαιτητής παίρνει 6 με άριστα το 10. Προφανώς. Μπράβο στην καλή εφημερίδα. Έκανε, γιατί, έκανε λίγα λάθη, έκανε. Γιατί ο Εμμανουήλ Σκουλάς στο πιο εύκολο παιχνίδι που μπορεί να του κάτσει έκανε δημόσια σχέση δεν με τον ΠΑΟ. Ποιες δημόσιες σχέσεις βρεάστηκε. Θα στα πω, σημειωμένα όλα. Σημειωμένα και όταν βλέπεις. Σε μισό παπούτσι. Τον πίσες βάρη τον έριξαν κάτω, δεν έδωσε τίποτα. 2-3 φάουλ του Σαραμαντάκ της περιοχής. Μόνος του έδωσε. Ό,τι θέλεις. Τι, ό,τι θέλεις. Θα σου πω τώρα ένα-ένα. Θα στα πω ένα-ένα τώρα. Θα στα πω. Σημειωμένα βέβαια. Έκομπλεξικέ. Χρονικά. 16η συνεχόμενη νίκη για τον ΠΑΟ. Στο 0-0, αγωνιά του Πρίγιοβιτς. Παοξίδες προς τιμήν τους μου λένε, είναι κάρτα κίτρινη. Ο ΠΑΟ και πάλι στο τελικό του κυπέλου. Πάτησε και τον Πανιόνιο. Κάτι πολλά γίνονται εκεί, παλαιό. Κάποια στιγμή. Στην Αγγλία γίνεται εδώ. Το ποσοστό κατοχής έγραψε το μυθικό 82-18, το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στα χρονικά των ελληνικών αγώνων. 82-18 σε παιχνίδι ημιτελικού κυπέλου μέσα στη Νέα Σμύρνη. Το κατέγραψε και αυτό ο ΠΑΟΚ σοκαρισμένος από το ότι έγινε. Προφανώς δεν έχεις δει Ηρακλή στα 80-85. Προφανώς με 86. Δεν έβλεπε ο Γαλάνης τότε. Αυτό. 82-18 λοιπόν ποσοστό κατοχής, 2 γκολ, 3-4 μεγάλες ευκαιρίες και τελικό αποτέλεσμα 3-1 στη 16η συνεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ. 60% είχε μόνο Χατζηπαναγής. Στα ελληνικά παιχνίδια τα φετινά. Και σε αυτό το τελικό κυπέλλου θα είναι λοιπόν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει στο ΆΚΑ, έτσι. Φαβορεί και για το πρωτάθλημα αλλά και για το κύπελλο. Πριν πάμε λίγο σε αυτό. Είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά, ναι, από όλες τις άλλες. Λίγο τώρα θέλω. Μπορείς να πεις για τον Γκόλια, για τον διαιτητή, για τον Χόρτο, για τις καθυστερήσεις να πεις, μην ξεχάσεις. Καθυστερήσεις? Ναι, ναι. Τι έδωσε, 2 λεπτά νομίζω. Έδωσε 2 λεπτά να είναι καλά ο άνθρωπος. Πραγματικά απορώ γιατί που το είδε, ειλικρινά. Λοιπόν, θέλω μόνο, αφού δεν έχουμε κανένα διαγωνισμό άλλο, θα δώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express ή ένα ζευγάρι γυαλιά πρεσβειοποίηση με σκελετό Titanium. Στο καλύτερο μήνυμα παύλα σχόλιο, έτσι, καλύτερο μήνυμα παύλα σχόλιο, για το εξής θέμα. Φώτης Κουβέλης στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης στο πλευρό του Πάνου Καμένου. Έχει για μένα πάρα πάρα πολύ ψωμί και είναι μια άψογη κίνηση αυτή. Δεν το σχολιάζω εγώ για να μην καεί το θεματάκι, έτσι, περιμένω το καλύτερο σχόλιο θα μπει για ζευγάρι. Αν δεν θέλει κάποιος, πει κάνω το σχόλιο, ρε φίλε, δεν θέλω γυαλιά ηλίου, έτσι κάνω απλά σχόλιο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε. Πανιόνιος 1890, ΠΑΟΚ 1926-1-3. Ημίχρονο 0. Σπουδαίοι πάνθυρες. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα. Συγκλονιστική. Ωραία νοοτροπία. Και το πανό, φανταστικό. Μαζί με την ομάδα τους
στη Στακαλάκη. Και μετά τη λήξη. Άσχημα. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Ωραίο πανό, εφάνταστο, με πολύ σπουδαίο μήνυμα. Κάντο με καρδιά όπως το 79, πάρε μου το μυαλό όπως το 98. Αυτά είναι πανό. Γιατί υπήρχε, λέει, κάποια στιγμή, το άκουσα μια-δυο φορές, ένταση στην κερκή, ήταν και δική σας. Ο Μίχελ. Α, με τον Μίχελ. Ναι. Α, σου λέει, ο Μίχαλ Τόκος τι ρόλο παίζεται, δηλαδή έχει γίνει, είναι πλήρης η ελληνοποίησή του, έτσι, τραμπουκό, χουλιγκανό, τραμπουκό, ναι, εντάξει, χθες φάγαμε... Είναι γνωστή η αγάπη που έχει για τους Έλληνες. Είναι γνωστή, βέβαια, ναι. Ναι. Ήταν είναι πάρα πολύ καλός διαιτητής. Άμε με τον διαιτητής, τέλειος, ναι. Δεν μου λες, ξεκινάμε, χρονικά, στο 0-0, υπάρχει κίτρινη στην οικογένειά του Πρίγκοβιτς. Κόκκινη. Όχι, κίτρινη υπάρχει. Πράσινη. Κίτρινη υπάρχει, άμα το γελιοποιήσει, φίλα, στο καλό μήνα. Έτσι ήρθε ειδικός, κάτσε. Εμμανουήλ Σκουλάς. Πολιτικός μηχανικός, έτσι, κάνει δημόσιες σχέσεις. Μόλις έγινε το 0-2, ναι, δεν έδινε σφυρίγματα στον ΠΑΟΚ. Μέχρι, ναι, το 0-2, δεν μου λες, μία ερώτηση. Μία ερώτηση. 82-18. Τον ξεφτιλίζει ο Κάνιας μία ώρα στη διαμαρτυρία. Και απλά του κάνει παρατήρηση στο αυτή. Και τον Πανιόνιο στη Νέα Δημήτρη. Καλά τον πάτησε, ναι. Καλά. Και είπα τον κόσμο να στείλει μήνυμα, αν ξέρει. Τώρα τους κομπλεξικούς, ναι, αντιπαοξίδες. Τρεις αφρικανικούς συλλόγους με δύο αφρικανικά στόπερ. Τρεις αφρικανικούς συλλόγους. Ο Γκόλιας, ρε, ο Γκόλιας, γιατί δεν έπαιζε ο Γκόλιας. Βρε, άστο Γκόλια, βρε. Όχι, ο Γκόλιας, βρε. Το μάτς είναι για 0-4. Εσύ ξύπνα. Ο Γκόλιας. Ναι. Πέντε μέρες μας λένε για τα κατηγορητήρια ότι ο Ολυμπιακός είναι κατηγορούμενος, το ένα το άλλο, δεν θα πάρουν το παιχνίδι στα χαρτιά και τέτοια. Ναι. Και το κατηγορητήριο είναι ξεκάθαρο. Ναι, ναι. Ναι. Πολύ ξεκάθαρο. Χρήσατε, μόνο αυτό για το χθεσινό. Διαμαρτύρεται μία ώρα ο Κάνιας λίγο μετά το 0-1 και απλά τον φέρνει σε δύσκολη θέση και πάει και του μιλάει στο αυτί. Προφανώς του λέει μην το κάνεις πιο δύσκολο. Πάμε. Εσχρό θέατρο Κάνιας για να πάρει την κάρτα ο Βαλεντίνος Βλάχος στο 37. Ποτέ με το οριακά αν είναι φάουλ και του δίνει και κάρτα. Ρε, στο πιο εύκολο μάτς που το μάτς είναι για 0-4 στο 25. Το μάτς είναι. Θα πάθεις τίποτα. Ακούς τι λέω. Θα πάθεις τίποτα. Κάτσε, ακούς τι λέω. Το μάτς είναι στο 25 για 0-4. Θα σε χάσουμε, και κάνεις δημόσιες σχέσεις. Πραγματικά ρε, δεν τρέπεσαι. Δεν το αντέχεις, μην τον βλέπεις τον ΠΑΟΚ. 16 συνεχόμενες νίκες έχεις βγάλει, αφρούς έχεις βγάλει. Η κάρτα στο Μασούρα βάλτιν τώρα στο 52. Υπάρχει κάρτα. Βρε, θα σε τρέχουμε, εμείς θα σε τρέχουμε. Εσύ δεν τον πας. Άμα πάθει κάτι, στο 21, άμα πάθει κάτι στο 21, στο 21, θα το πας εσύ. Εγώ δεν τρέχω, να ξέρεις. Ούτε εγώ πάω. Μαριλίζ, δες τα εφημερεύοντα. Ποιοι είναι. Σωτήρη, με το σάκι μου χθες, ρε, το δικό σου. Ναι. Ο οποίος φορούσε, ρε, εσύ ο σκύλος, το φούτερ το Χέινις από μένα, από το 98. Και είναι σαν καινούριο, κανονικά. Αχ. Αυτό τι είναι. Πες το καλύτερα. Δύο μαύρα στόπερ. Εγώ να... Τα εφημερεύοντα να... λίγο. Αναμέρα να τα έχουμε. Μαριλής, δηλαδή, και στον βαθιά υπόκληση. Τη Δευτέρα. Είσαι πολύ γατώνη. Τη Δευτέρα ειδικά, δες ποιο είναι. Δύο δηλαδή, μαύρα... Και βράδυ Δευτέρα πρωί. Ναι. Λέει, δύο μαύρα στόπερ. Εγώ να πω μία ελληνική της πόλης. Άρης με Σανκαρέ και Ντίκο. Ναι, Σανκαρέ και τον Ντίκο το πρωτοδημηθώ. Ποιος είναι ο Ντίκο? Ντίκο, πώς το λένε, D-I-C-K-O-H, Θωμάς Τόντον. Τεράστιος, τεράστια μορφή Θωμάς Τόντον. Περήφανος που θεωρώ τον εαυτό μου φίλο του. Δεν ξέρω αυτός να με θεωρεί φίλο του. Η διαιτησία είναι τραγική. Ναι, ναι. Στο πιο γελίο μάτς. Ναι, που ναι, το ναι. Μάτς είναι στο 25 για 0-4. Δεν μου φταίει ο ΠΑΟΚ σε τίποτα. Όλοι κάνουν με σένα όπως δημόσιες σχέσεις. Ακύρωσε γκολ για μισό παπούτσι. Είναι offside. Μπράβο τον Κατώνη, τον βοηθό. Ποιος είναι ο απέναντι. Ο Νικολακά. Ποιος είναι. Την ανατροπή. Ο Μπουξμπάουμ. Ο κύριος Μπουξμπάουμ. Μπράβο. Που είδε το offside. Μπράβο. Τι λέει εδώ. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή να καταλάβω τι λέει. Car control. Κταίω στο 10. Στον Αζεβέδο θέατρο είναι. Τηλεφωνείτε για να κλείσετε ραντεβού και σήμερα για έλεγχο οχήματος. Πρόκειται στρατηγού Μακρυγιάννη και αναγεννήσεω στον Εύωσμο. Car control στο 10-200. Καλώς ορίζουμε. Το βρήκα. Μάσιμα. Αμάσιμα. Με τον κορυφαίο γύρο. Ο γύρος Λαβάς. Μάριε, που είναι ό,τι πρέπει για σένα, διότι είναι. Ο Λαβάς, το ξέρω, ρε. Μία πίτα Λαβάς. Πίτα Λαβάς. Με γύρο χοιρινό, οικοτό, πλουή και μίξ. Το μ' άρεσε εμένα το μίξ. Όχι, δεν θέλω εγώ σκέτο το γύρι χοιρινό. Μίξ, σαλάτα, παρμεζάνα, σόσα, γιολί, πατάτες. Αυτό κάνει 4,5 ευρώ και μαζί παίρνεις και δώρο μια κοκακόλα 330 ml. Ωραία, φέρε μου αύριο για τα γενέθλια σου τέτοια ώρα. Επίσης, για μένα. Τα γενέθλια μου είναι 7 Ιουλίου. Για το, όχι, για το Τσομπατζόγλου έχει αύριο. Κανονικά πρέπει να πάρεις το μάτι να μας κεράσεις. Μη φας. Υπάρχει η γνωστή κρέπα γύρος.
Με γύρο χοιρινό κοτόπουλο πάλι, μαρούλι, ντομάτα, τσένταρ. Και σος γιαουρτιού μόνο με 4 ευρώ και δώρο πάλι κοκακόλα. Πού? Το Μάσιμα που βρίσκεται σε δύο περιοχές, και δυτικά και ανατολικά. Ανατολικά Καλαμαριά, Κομνηνών 61, τηλεφωνάκι 23 10 45 21 22. Δυτικά Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 74, 23 10 66 55 90. Αν δεν θυμάστε τα τηλέφωνα ή τις διευθύνσεις, μπαίνετε πολύ εύκολα massima.gr και βλέπετε και τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα και τις προσφορές και τις παραγγελίες. Υπάρχει εδώ, βλέπω, και αράβικη φλογέρα, υπάρχει και Caesar's Burger Massima, καταπληκτικά όλα, φλογέρα. Πολύ ωραία, πολύ μεγάλα και πολύ καλή ποιότητα. Πόσο περίπου δηλαδή? Τι πόσο περίπου? Μεγάλα. Τεράστια. Πόσο, δες το. Πόσο πόντα. Δες το, έχεις και φωτογραφία. Δες. Αυτό είναι... Μάσιμα. Δες εδώ. Με αράβικη φλογέρα, τι έχει, διπλό τεμάχιο. Ντομάτα, αγκουράκι σε κύβους, μαρούλι, κρεμμυδάκι, πατάτες, σος γιαουρτιού ή άλλη φύτη της αρεσκίας σας. Και νηστίσιμα έχουμε, φίλε. Γιατί είναι οι μέρες τώρα που νηστεύουν οι χριστιανοί. Μάρια. Η Ορθόδοξη. Ναι. Έχουμε απάντηση για το κόκκινο χρώμα του Μάρτη. Α, ναι, γιατί... Δεν έχει σχέση με τον Ολυμπιακό. Καλά, εννοείται, ρε φίλε. Ναι. Γιατί, πώς καθιερώθηκε και είναι αυτή η κλωστούλα, είναι κόκκινη. Του Μάρτη που λέμε, να μην σε κάψει. Παγανιστικό είναι το έθιμο. Το καταλάβαμε. Ναι. Το κόκκινο χρώμα θεωρούνταν γενικά ότι προστατεύει. Εν προκειμένου για να μην τους κάψει ο ήλιος. Ναι, έτσι. Μάλιστα. Άρα, επειδή θεωρούνταν στα χρόνια της παγανίας, τα οποία ποια είναι αυτά, τα αρχαιοελληνικά. Φορούσαν αρχαίοι Έλληνες Μάρτη. Το πιάνω αυτό τώρα. Εντάξει, τώρα έχει γίνει, ξέρεις, μόδα. Πέρσι που πέρασα λίγο, λέει, είναι και του λέει, θέλετε να σας πω. Όχι, λέω κάτι εδώ να δω λιγάκι. Απλά βλέπω. Ό,τι θέλετε, έχουμε λίγο. Ρε Σωτήρη, ο Μάρτης είναι αυτό το απλό τώρα που φοράει, ας πούμε, Μαριλής. Φίλε, έχεις δει τι έχουν βγάλει. Μέχρι 10 ευρώ είχε. Πάγκο στην Αριστοτέλους. Ναι. Το ρε Σωτήρη, ζαλίστηκα πέρσι. 10 ευρώ. Αυτό είχε μάτια, ασημή. Αυτό είναι, λέει, δεν ξέρω τι. Λέω, χρυσό καράτια. Τι... Στην Αριστοτέλους 10 ευρώ Μάρτη, στον πάγκο. Καθίστηκα. Πάνω από 2 ευρώ, ρε εσύ, τι να. Ο Μάρτης είναι απλό παραγματάκι. Λέω, αυτό είναι βραχιόλι, ρε φίλε. Καλημέρα στο 199. Καθημερινά στο αμφιθέατρο του Λίμπερο 10 με 12. Παοκολογία. Καθηγητής Τσαλτίδης. Επίκουρος καθηγητής Ασλαμάς. Επιστάτης Τσορμπατζόγλου. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Χρήστο. Χρήστο, μηνυματάρα. Το 7, καλημέρα. Και αυτός για τον ΠΑΟΚ. Καλημέρα σας. Να ρωτήσω. Φίλε, ΠΑΟΚ, να ρωτήσω. Λόγιος δεν γίνεται. Κάτι του χρόνου ο Ιβάν θα παίρνει επίδομα ενοικίου για το Καθατζόγλιο. Κλαίω. Όλα 8, τα 8, μήματα 7. Για ΠΑΟΚ και αυτό το δίωρο ΠΑΟΞολογία. Στο λιμάνι φυσικά υπάρχει σύμβαση, Μάρια. Δεν υπάρχει ένφια. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ καθάρισε. Το έμαθα. Δεν θα υπάρχει ένφια. Αντίθετα στο χαμόγελο του παιδιού, Μάρια. Φυσικά και υπάρχει ένφια κανονικότητα να χαίρεσαι. Ο Ιβάν έχει ανάγκη. Αυτούς που υποστηρίζει. Ο Ιβάν έχει ανάγκη, ρε φίλε. Όλα περίμενε. Για τον ΠΑΟΚ. Να εδώ. Πούμε συγχαρητήρια στον ώρες. Κύριο Κουβέλη και στον κύριο Καμένο, οι οποίοι θα συνεργάζονται πλέον στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το βάλα θέμα, έτσι. Φώτης Κουβέλης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σχόλιο. Φώτης Κουβέλης, ο οποίος έλεγε για τον κύριο Καμένο, να βγει ο φίλος μας τον Ανέλ να μας πει. Ο Σάββας, Τσιμαχίδης. Ο Σάββας, μπράβο. Έλεγε για τον ότι όσο υπάρχει Καμένος και τα λοιπά, δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ μια προσέγγιση και αριστερή συνεργασία. Και δεν είναι δυνατόν με αυτόν τον άνθρωπο να συνεργαστεί ένας αριστερός. Το έλεγε ως αρχηγός της Δημάρ, έτσι, να υποθέσω. Μπράβο, και την ίδια στιγμή ο κύριος Καμένος στην τελευταία του συνέντευξη προτριετίας έλεγε ότι ο Κουβέλης είναι ο Μαξιλαράκιας, πώς τον έλεγε, ο Αγκαλίτσας, πώς τον έλεγε, φίλε, Μαξιλαράκιας. Ναι, ο Μαξιλαράκιας. Με τον οποίο δεν μπορεί, μπράβο, φυσικά, μπράβο, να συνεργαστεί, γιατί είναι αναξιόπιστος. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι υπουργός και υφυπουργός. Εσύ ξέρεις τι έλεγες για μένα, δεν και που είμαι μαζί μου. Ξέρεις τι έλεγες για μένα, κρατημένα τα έχω. Ό,τι και να έλεγα για και σένα, τώρα λέει. Είναι μια επιλογή συνεργασίας σε ένα μέσο ενημέρωσης. Ναι, ναι. Δεν είμαι υπουργός, δεν είσαι υφυπουργός, αν και κάλλιστα θα μπορούσα να είμαι υπουργός, να μην είσαι υφυπουργός. Προπαγάνδας. Προπαγάνδας, ναι. Προπαγάνδας, γιατί η προπαγάνδα είναι κάτι το οποίο όταν έχεις να αντιμετωπίσεις επιστήμη. Μια προπαγάνδα, θα πρέπει να είσαι εξίσου καλός, πρέπει να ξέρεις έτσι. Την επιστήμη. Έτσι. Όταν λοιπόν κυριαρχεί στη Θεσσαλονίκη μια προπαγάνδα από 10 διαφορετικά μέσα, και βάλετε ο Αριανός, όλα και όλα 10 δεν είναι. Από 10 διαφορετικά μέσα, βάλετε ο Αριανός, ο Ηρακλειδέας και οποιοσδήποτε άλλος. Με τον ΠΑΟΚ ασχολούνται. Και αυτοί. Όχι, με τον ΠΑΟΚ ασχολούνται, γιατί ο ΠΑΟΚ. For all the bad reasons. For all the bad reasons. Άκουσε να σου πω κάτι. Με το, αυτό με τον ΠΑΟΚ ασχολούνται. Περίμενε, σειρέ! Περίμενε, να τη βάλεις! Περίμενε! Εγώ τη δώσω! Ω, μαζεύαγες! Άντε, καλό μήνα. Άντε, καλό μήνα. Φυσικά, ρε φίλε. Και ο Έλληνας.
το 1821, Δημήτρη, ασχολήθηκε με τον Τούρκο για να αποτινάξει το ζυγό. Και ο Έλληνας, όταν μπήκαν οι Γερμανοί και ήταν κατοχή, ασχολιόταν με τα SS. Πούς ακόμα. Και ο Έλληνας, όταν ήθελε να διώξει τη Χούντα, ασχολήθηκε με τους Κουντικούς. Ο κάθε ένας ασχολείται με κάτι το οποίο με το χάλι σου είτε δεν πάει να τον κλέψει, είτε πάει με να τον κλέψει, το είτε πρέπει και προσπαθεί είναι με κάθε μέσο και τρόπο να εφαρμόσει το μία πόλη, μια ομάδα. Να πας στο τελευταία κας. Φορά στο ΚΑΣ πήγες εσύ και έφαγες τα μούτρα σου. Να πας, ενώ σου έλεγα ότι δεν μπορείς να πας. Δικαιώθηκες. Να πας στο ΚΑΣ για τη Χούντα του ΠΑΟΚ. Να πας την καταγγείλεις. Δεν υπάρχει Χούντα του ΠΑΟΚ και δεν μπορεί να υπάρξει Χούντα του ΠΑΟΚ. Για την κατοχή. Όπως είπες και τη Χούντα. Ούτε κατοχή του ΠΑΟΚ μπορεί να υπάρξει στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν έχετε την πλειοψηφία δεν έχετε μέσα ομάδα, στην δεν πόλη λαό. Για να το κάνετε. Έχετε πιάσει κάποιους υπουργούς, κάποια ΕΠΟ, κάποια αυτά, κάποια από εκεί και εκεί πέρα πάνω. Είσαι αριστικός. Είσαι αλήτης, Στορμπατζόβι. Επιστρέφουμε με ανάλυση του κατηγορητηρίου που θα είναι σκάνδαλο η μη τιμωρία της ομάδας. Λέει ο Καραπαπάς. Η ώρα. Άιντε πάμε ρε Σότο. Άιντε πάμε. Δεύτερο μισάωρο. Τώρα που πας Σότο. Κανα Σότ Σωτήρη είδαμε τίποτα. Κανα καλό. Πού να δούμε τίποτα. Πού να βρούμε κανένα καλό Σότ. Πού να βρούμε. Τι, όχι να βρούμε καλό Σότ. Να βρούμε και κακό Σότ. Ωχ, καταφθάνουν μηνυματάκια. Είμαστε σε καλό δρόμο. Χοντρό μυαλέ. Αυτό, τι είναι αυτό. Ωραίο φαίνεται. Εδώ έχω κάτι γύρια, κάτι αυτά. Δεν είσαι στη Λάχανα αγορά. Μη φωνάζετε. Σε γραφείο είμαστε. Στη Λάχανα αγορά δεν έχει γύρια. Στην Κρεαταγορά φαντάζομαι. Σας παρακαλώ να γράφετε καλύτερα και να φέρετε καλύτερα. Δεν είναι μηνύματα αυτά. Έτσι. Γίδια και αυτά. Ναι. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Σωστό. Άντε γιατί. Αχ. Τι λέει εδώ πέρα, να ζητώ κάτι του χρόνου, Ιβάν. Ναι. Ο 127. Λατρεμένε μου Μάριε. Με τιμά αυτό. Καλημέρα και καλό μήνα από τον κύριο καθηγητή σε όλους. Κατά βάθος ξέρω ότι μας αγαπάς γιατί αντιπροσωπεύουμε όλες τις αμαρτίες που. Εκεί κόβεται. Συγγνώμη, κύριος καθηγητής που βγαίνει στους αγορά. Ο Πελοποννήσιος, ο Πατρινός. Είναι πολλοί καθηγητές. Εσείς μας ακούνε πολλοί καθηγητές, δεν το σχολιάζω, εννοείται. Καλημερίζω τον Μίλτο, που έχει βγει σύνταξη πανεπιστημιακός και ο παππούς του ΠΑΟΚ. Στείλετε συνέχεια, κύριε καθηγητά, από το όλ, αντιπροσωπεύουμε όλες τις αμαρτίες που. Στείλε από το δου και μετά, με αγωνία περιμένω. Καλημέρα στην παρέα σας και ειδικά στον Μάρι που είμαστε από τον ΤΕΠΟ. Συμφωνώ το για. ΤΕΠΟ με ΩΜΕΓΑ είναι. ΤΕΠΟ με ΩΜΕΓΑ, ναι. Ναι. ΤΕΠΟ με ΩΜΙΚΡΟΝ, αυγό με Β. Και. τρένο με Ε. Ρήμα είναι. Τρένο με Ε. Πραγματικά ντρέπομαι που μου μαζί σου εκπομπή. Πώς το κλείνεις, τον ΤΕΠΟ του. Το ΤΕΠΟ είναι, σημαίνει αποθήκη. Ήταν οι γαλλικές αποθήκες του καυσίμων. Και τι να γράφετε με ΩΜΕΓΑ. Εκεί. Γιατί δεν είναι όμορφο με όμικρον. Το βλέπεις όμορφο. Δεν είναι όμορφο με. Είναι αυτό σαν, το γράφεις... με ισοπαίδωσε. Ναι, σαν να γράφεις πούγκουρας με γάμα κάπα. Σου πάει. Κάτσε ρε φίλε. Εγώ, δηλαδή, όταν άφησα ότι υπάρχει ένα παιδί στον ΠΑΟΚ που λέγεται πούγκουρας, το έγραψα με δύο γάμα. Κάτσε ρε παιδί μου. Ναι. Το ντεπό γαλλικά είναι δηλαδή το P, A, U. D-E-P-A-U-E. Σε παραδέχομαι, μπράβο. Ωραία, ναι, γαλλικά, ναι. Αυτό δίπλα σου θα το γράψω. Δεν το πω εγώ με όμικρον, ρε. Ποιος μου το απαγορεύει. Αισθητικά πώς το βλέπεις. Αισθητικά. Ντεπό με όμικρον. Ναι, είναι πολύ άσχημο το ωμέγα. Άσε, μην είναι το ρήμα. Τώρα θα σου δείξω μήνυμα, θα λιποθυμήσεις. Πάμε παρακάτω. Από βούρλο. Με τι είναι συμφωνώ. Γραμμένο. Συμφωνώ για Τζένι Μπότσι, αλλά είναι πολύ σνόμπ και απόμακρη και κοντή. Ούτε καλημέρα. Ο Ανδρέας είμαι. Καλημέρα, Ανδρέα. Ποιος ήταν, Ανδρέα, να σε καλά. Καλημέρα, δεν σου είπε. Ανδρέα, καλημέρα. Όχι, είπε καλημέρα στην παρέα σας. Σε όλους. Όχι, σε αυτόν δεν είπε η Μπότσι. Α, δεν γνωρίζω από κοντά. Δεν γνωρίζω από κοντά. Κοντή, ναι. Γενικά, εγώ έχω μια τάση στις κοντές. Είναι και. Ναι, είσαι κι εσύ λίγο. Είναι και εύκολο τοποθετούμενο. Τι είμαι, ρε, Μακμπούφεν, κοντός είμαι. Εντάξει. Τι είμαι, πυγμαίος είμαι. Άλλο. Χοντρόμια λέμε ταξοσκόλιξ. Πέμπτο. Δεν διαβάζει χαρακτηρισμού, ρε. Τι διάβασα, ρε, εσύ. Μην διαβάζει χαρακτηρισμού. Χοντρόμια λέει. Το με το. Α. Εντάξει, άστο, εντάξει. Sorry, άστο. Sorry. Διάβασα εδώ. Ρε, εσύ νόμιζα είναι κάτι με, ναι, ξέρω, με ξέρω, μέλη ξέρω, και με ξέρω, τέτοια. Χοντρόμια λέει. Πέμπτο τελικό για τον ΠΑΟΚ από το 2000 και μετά. Και όλε σαν φαβορή. Σε αντίθεση με την ομαδούλα σου που έχει πάει 4 φορές σαν κομπάρσος και σάκος του μπόξ. Ούτε γκολ έχει βάλει άλλωστε. Σκούξε τώρα και σου εύχομαι στα τάρταρα μέχρι να βγάλεις ρίζες. Καλημέρα και μία πόλη, μία ομάδα, λέει ο Τρυφερός 338. Κάτσε ρε παιδί. Καλό μήνα. Το 1 ήταν φαβορή ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Δεν το λες. Όχι, δεν ήταν φαβορή. Το 1 ήταν φαβορή ο Ηρακλής. Και έγινε έτσι η δουλειά. Ώστε σφαγή του Ηρακλή με τον Νίκου, αυτό ποτέ σφαγή, ο ΠΑΟ, σφαγή, σφαγή. Στον ημιτελικό σφαγή, σφαγή, ναι. Αλητεία, που έκανε μετά λουλουδάδικο στην Κέρκυρα, να το έχει να το χαίρεται,
για να πάει να πας εσύ με τον Ολυμπιακό. Τη Βέρη, τη Βέρη, δεν και ο Ολυμπιακός, ο Νίκο, πάντως τώρα έχει λουδάκι στην Κέρκυρα. Ο Νίκο με την Ομαθία, Νάουσα. 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 Νομίζω έχει τώρα λουδάκι στην Κέρκυρα, κάτι έχει. Έχουμε. Οδό. Γιατί να το κάνουν διαφήμιση. Τζάμπα διαφήμιση στην εκπομπή. Κάνε τον, το μάσημα. Τελείωσε αυτό μετά από λίγο. Λουλούδια μάσημα, δεν κατάλαβα. Ένα μάτσα αυτά και γεια σας. Η διαιτησία του είναι 90-10. Πόσο έχει λήξει εκείνο το μάτσα. Δεν είναι 5-4. Τι μόνο ήταν. Δεν υπάρχει. Τι. Μηδέν είναι εδώ, ρε. Ναι. Το κάνει 4-3. Με άγγελο, ρε. Αγγελάρα, ρε φίλε. Ναι. Μόνο άγγελο. Ναι. Από το 10 με 10 έπαιζε και έχει βάλει 4 γκολ εκεί μέσα. Ναι. Κακλάρα, ρε, ναι. Τον έχει μνήσει, το έχει μνήσει συγκλονιστικό άρθρο. Τον έχει μνήσει φυσικά ποιο, τον Ηρακλή. Το 3-38. Αυτό που έχω να σου πω είναι τώρα απαντάει, τώρα απαντάει ο χοντρόμυαλος. Χοντρόμυαλος σημαίνει ότι έστω και χοντρό ότι έχω μυαλό. Έτσι. Καλύτερα χοντρό μυαλό παρά καθόλου μυαλό. Παρά άμυαλος. Όχι, παιδί, ήταν τον απαξιώνει. Παίζει το καλύτερο που λένε, μου τρελαίνομαι. 3-3-8 σε απαξιώνει, δηλαδή. Αλλά έτσι είναι. Εσύ θα μετράς τους τελικούς που έχεις παίξει και εγώ θα είμαι η πρώτη ομάδα σε τίτλους στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι ο Ηρακλής στο σύνολο των αθλημάτων κατά 2-3. Επειδή το λέει ο Καραπαπάς ισχύει. Όχι επειδή ισχύει. Μα δεν ισχύει κιόλας. Ποιο δεν ισχύει. Ότι σε τίτλους είναι. Στο ποδόσφαιρο λέμε τώρα, εντάξει. Ότι έχω περισσότερα πρωταθλήματα. Τι να πει τον μπάστι ποδόσφαιρο, θα βάλουμε και το βόλι. Θα βάλουμε και το handball. Τι να κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε ξεδιαχωρισμού. Στο σύνολο των αθλημάτων. Ή θα λέμε μόνο για ποδόσφαιρο ή θα λέμε και όλα μαζί. Ο Άρης είναι. Ο Άρης είναι. Στο σύνολο των αθλημάτων. Στα πάντα. Στα πάντα είναι ο Άρης. Στα πάντα. Ωραία. Παρά αυτά που βγάζει. Είμαι δεύτερος. Μιλάνε τα ατομικά που κάτι σε πάλι. Είμαι δεύτερος. Ναι, ο Ηρακλής έχει περίπου 500.000 στην πάλι. Όταν έχω εγώ Στίβου, όταν είχα εγώ ξυφασκία. Δαλάκα. Εσύ δεν είχε ποτέ. Δαλάκα. Ξυφασκία. Είχε δαλάκα. Ναι, είχα δαλάκα. Και στην ξυφασκία καντέμιση ήμουνα. Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Η Ελλάδα αρνείται να δεχτεί πρόσφυγες από τη Γερμανία. Μεταγραφές τελείωσαν. Τώρα αυτό τι είναι, δεν κατάλαβα. Είναι αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη με την επικοινωνία. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει, φίλε. Είπε, ο Σωτήρης κάτι είπε. Αν τους αφήσουν ελεύθερους. Μεταγραφή, την άκουγε. Τέλος πάντων, πες μας τώρα τι λέει το ρεπορτάζ για το κατηγορητήριο μετά το χθεσινό. Στο κατηγορητήριο αναφέρονται όλες οι κατηγορίες για τον ΠΑΟΚ. Δεν αναφέρεται τίποτα, φυσικά δεν υπάρχει θέμα γιατρού, που μας έπληξαν επί δύο μέρες για τον γιατρό και προσπάθησαν να το περάσουν ως κατηγορία για να αφαιρεθούν και από εκεί βαθμοί. Δεν θα μπορούσε. Δεν αναφέρεται τίποτα για επεισόδια εκτός γηπέδου, όπου επίσης προσπάθησαν να περάσουν. Απλά δεν αναφέρεται για αφαίρεση βαθμών. Έγιναν μακριά από το γήπεδο. Προσπάθησαν να περάσουν ότι θα αφαιρθούν και από εκεί βαθμοί, γιατί δεν φτάνουν οι τρεις. Και εσύ προσπάθησε να περάσει, θα αφαιρεθούν με τον Πλατάνια και αυτά τα λέγατε. Είναι η πίεση που ασκείται από τα φύλλα προσκύμενα μέσα. Καταδικάστηκε ο Ολυμπιακός για τον Πλατάνια. Με αφαίρεση βαθμών. Καταδικάστηκε ο Ολυμπιακός για τον Πλατάνια. Και εσύ θα καταδικαστεί για επεισόδια με του αστυνομικού, αλλά δεν θα τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών. Και υπάρχει η φοβερή έκφραση που του θύμισε χθε. Αυτό είναι που λέω για επικοινωνία. Αυτό είναι. Αυτό ακριβώ είναι που κάνουν. Σταμάτα ρε, θα σταμάτα ρε. Φοβείς δηλαδή για τα επεισόδια με τον. Δεν έγιναν επεισόδια με τους αστυνομικούς. Έγιναν, απλά έγιναν στη Λαμπράκη, άρα θα φας ένα πρόστιμο. Τι προσπάθησαν να περάσουν. Ότι θα φας αφαίρεση βαθμών. Τελείωσε. Και εσύ με τον Πλατανιά που έλεγες. Με τον Πλατανιά καταδικάστηκε ο Ολυμπιακός. Έφαγε αφαίρεση βαθμών που έλεγες. Με τον αθλητικό δικαστή να γράφει ότι η σωματική βία δεν ήταν τόσο έντονη που ασκήθηκε ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα υγείας. Αυτό σου λέω ρε φίλε. Και εσύ έλεγες αφαίρεση βαθμών ότι πρέπει να φάει και δεν την έφαγε. Και θα πάρω το πρωτάθλημα έλεγες πέρσι και θα φάει μείον 6. Αυτό σου λέω είναι επικοινωνία. Μεγαλώνετε τα δικά τους, μικραίνουν τα δικά σας. Μεγαλώνουν τα δικά σας, μικραίνουν τα δικά τους. Αυτό γίνεται. Οφείλω από πέρσι. Ένα συγγνώμη από τον Χρύσανθο. Θα πεις πάλι χαζομάρα τώρα. Οφείλω, και τώρα το συνειδητοποιώ, στο μήνυμα του 338, ούτε για το χοντρόμυαλε, ούτε για το μεταξωσκόλιξ. Ένα συγγνώμη για το μακάβριο, σκούξε τώρα και σου εύχομαι στα τάρταρα μέχρι να βγάλεις ρίζες. Φίλε, πραγματικά, ζητώ από τον Χρύσανθο 1000 συγγνώμη. Δεν την κάνει αποδεκτή. Είναι μακάβριο. Δεν την κάνει αποδεκτή, Μάρια, γιατί είναι το παίζει ηλίθιο ενώ δεν είσαι και κάνει τον ηλίθιο. Είναι διαφωνώ, μια τακτική σου. Διαφωνώ. Είναι, μια... είναι ηλίθιο, βέβαια. Που ζητώ συγγνώμη. Είναι μια τακτική σου αυτή να κάνει το χαζό. Είναι ένα ρόλο ο οποίο. Μου πηγαίνει. Ο ρόλο αυτό είναι ο καλύτερο. Ο καλύτερο, ο πιο παραγωγικό και ο ρόλο με τον οποίο έχουν βγάλει τα περισσότερα χρήματα όλοι οι ηθοποιοί. Έχει μπει. Θέλω δανεικά. Οι ηθοποιοί είπα. Έχεις μπει στο πετσί του ρόλου αυτού, κάνεις τον ηλίθιο, κάνεις το βλάκα, κάνεις το χαζό σε πάρα πολλές περιπτώσεις και το κάνεις συνήθως. Τον αντιπαόξι. Όχι τον αντιπαόξι. Σωτηρή, ζητώ συγγνώμη, ταπεινά. Και το κάνεις, περίμενα να τελειώσω. Είμαι ηλίθιος. Το κάνεις αυτό όταν θέλεις είτε να βρήσεις, είτε να μειώσεις, είτε να βγει ένα συμπέρασμα αρνητικό για έναν εκ των δύο μας.
Και την ίδια στιγμή. Είσαι χαζός. Εδώ αφορά πέρα εσένα, σου λέει, σου εύχομαι αφορά... να βγάλεις στα τάρταρα μέχρι να βγάλεις ρίζες. Αυτό δεν σε προσβάλλει. Είναι μακάβριο. Χοντρό μυαλέ με ταξοσχόλικα και έκανες πως δεν το κατάλαβες. Το κατάλαβα το χοντρό μυαλέ. Το άλλο. Στο άλλο, ειλικρινά σου μιλώ, ξέρεις τι νόμιζα ότι έλεγε. Ζήτα συγγνώμη από αυτόν που ζήτησε συγγνώμη γιατί διάβασε το μήνυμα. Γίνατε τώρα. Δεν το πιάσε. Να ζητήσω συγγνώμη. Από αυτόν που του είπε συγγνώμη γιατί διάβασε το μήνυμα του Χρήσανθου ως δικό του. Αφού είναι 338 ώρα αυτό. Δεν ζητάς από αυτόν συγγνώμη. Από τον Χρήσανθο ζητά συγγνώμη. Ναι, ζήτα τώρα συγγνώμη από αυτόν που ζήτησε συγγνώμη στον Χρήσανθο. Μετά από αυτά που σου είπε. Θες να το γράψω. Ναι, δεν το ειλικρινά το κατάλαβα. Ειλικρινά το κατάλαβα αυτό. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στα νέα του Άρη. Βγήκε το διαιτητή του Κανακούδη. Όπα, παιδιά, όπα. Έγκλημα σήμερα, δικό μου. Σήμερα έπρεπε... το κατηγορητήριο, περίμενε. Έπρεπε να ξεκινήσουμε από ένα. Αντίο στον τεράστιο Ορέστη Αγγελίδη. Μάρι, αυτό είναι χθεσινό. Καλά, έγκλημα δικό. Εμείς Μάρι δεν τον είδαμε. Δεν το είπαμε. Μόνο έχουμε διαβάσει γι' αυτόν. Δεν το είπαμε. Που τον είδες. Δεν το είπαμε και θα μιλήσουμε κι άλλες για τον Αγγελίδη. Τι είχε χθεσινό. Χθες είπαμε για τον Ορέστη Αγγελίδη κάτι. Εγώ το έμαθα σήμερα το πρωί. Yeah. Σήμερα το πρωί. Είσαι καθυστερημένο. Ναι, το έμαθα σήμερα. Εντάξει, αν το έμαθα κάποιο βράδυ. Άρα, εκπομπή έχω σήμερα το πρωί, το λέω και το βράδυ. Λοιπόν, αντίο στο μεγάλο Ορέστη Αγγελίδη, έχω τις καλύτερες αναμνήσεις στον συγκλονιστικό gentleman και υπέροχη μορφή Ορέστη Αγγελίδη, βγαλμένα από εποχές που δυστυχώς δεν θα ξαναγυρίσουν. Ολόψυχα, καλή δύναμη και κουράγιο στην οικογένειά του και ειδικά στον γιο του, τον Μιχάλη, που τον έχω δει άπειρες φορές να παίξει, έχω καλύψει αγώνες του, έχω πάει συνεντεύξεις τύπου, δηλώσεις κτλ. Ας αναπαύσει. Στον ΠΑΟΚ. Μετά πήγε. Ποια χρόνια. Το παιδί μετά δεν ξέρω πού πήγε. Playmaker. Με κλασικό σύνθημα των αντιπάλων. Στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι, ρε, Playmaker, ναι. Με Αλεξανδρή μαζί. Όχι. Ναι. Πολύ το πρόλαβε. Ναι. Με Γιάννη Πολίτη, με Μίτα, με Παρασκευά. Με Σακελαρίου. Με Γκουσγούνι Θεός Χωρέστον και με Σακελαρίου. Βέβαια. Και φορούσε κυρίως ο Μιχάλης μπλε σταράκια μποτάκια. Μπλε σκούρα σταράκια μποτάκια κυρίως ο Μιχάλης Αγγελίδης. Αερόσολα. Με κλασικό σύνθημα για τον Ορέστη Αγγελίδη. Ποιο είναι το σύνθημα στο τέλειο, το θυμάσαι? Κυρίως των Αριανών. Θυμάται, 40 χρονών είναι. Αγγελίδη, Αγγελίδη, τι έχεις κι όλο κλαις. Φανταστικό, πολύ τρυφερό, πολύ ωραίο. Για τον Αγγελίδη. Ας αναπαύσει ο ύψος. Για τον Αγγελίδη. Για τον Ορέστη Αγγελίδη. Και όχι για άλλον. Επειδή αμαρτυρόταν. Ο Αγγελίδης. Ρε παιδιά, τον μπερδεύεις με άλλον. Συγγνώμη, για τον Αγγελίδη δεν μιλάμε τώρα. Για τον Ορέστη Αγγελίδη. Μήπως τον μπερδεύεις με άλλον. Που έκλαιγε. Καλά, μετά μπορεί να υποθεί για σένα και για μένα, δεν ξέρω. Εγώ λέω τώρα έτσι και το λέω τρυφερά. Τρυφερά. Κυρίως οι οπαδοί του Άρη και του Ηρακλή σε τοπικά ντέρμπι που ο Ρέσ Αγγελίδης διαμαρτυρόταν έντονο στο διαιτητή. Μορφή υπέροχη, φανταστική. Ας αναπαύσει ο κύριος την ψυχή του, να είναι ελαφρύ ακόμα το σκεπάσει. Να πούμε επίσης για τις καταδίκες παραγόντων οι οποίοι ειδικά εσύ ως Ηρακλειδέας Μάριε θα έπρεπε να ουρλιάζεις αυτή τη στιγμή, αλλά ξεχνάς. Γιατί. Οι άνθρωποι αυτοί κατακρεούργησαν τον Ηρακλή. Έχουν φυσικά αφήσει το στίγμα του σε πολύ κέρυες χρονικές περιόδους και για τον Άρη. Διότι τη μια χρονιά στα στημένα παιχνίδια αυτά που καταδικάστηκε ο κύριος Μπέος, ο Άρης έμεινε έξω για ένα βαθμό από την Ευρώπη και διαλύθηκε. Και την επόμενη χρονιά που θα μπορούσε κάτι να σώσει, έμεινε από την άλλη ομάδα που καταδικάστηκε, τον Αστέρα Τρυπόλεως, με 3 στημένα παιχνίδια. Και ο Αστέρας Τρυπόλεως είναι αυτός ο οποίος κατάφερε. Και βγήκε στην Ευρώπη και τα τελευταία χρόνια, αφού έριξε τον Ηρακλή μια χρονιά. Μεγαλουργεί, πηγαίνει στις Ευρώπες κτλ. Και έχουν καταδικαστεί ο πρόεδρος και ο μεγαλομέτωπος. Ποιος είναι η Ευρώπη? Ο Αστέρας Τρίπολης. Τη χρονιά πάντως με την Κουρομπίλια. Μην κάνεις έτσι, Ευρώπη. Βγήκε. Η Κουρομπίλια αυτή ήταν τέταρτη. Σε χρονιά. Βασικό θέμα, περίμενε. Σε χρονιά που ο Αστέρας Τρίπολης καταδικάζεται για στημένα παιχνίδια. Και παίρνει τη θέση του Άρη στην Ευρώπη. Και ο Άρης φυσικά δεν μπορεί να τα απεξέλθει οικονομικά γιατί δεν έχει αυτές τις δυνατότητες. Αυτά που λέγαμε τότε δηλαδή και μας λέγατε. Τα λέγαμε εμείς. Τα λέγαμε φυσικά. Τα λέγαμε. Αλλά λέγατε εσείς θα κάνατε τα λάθη και εσείς εκεί. Εννοείται εσύ τα λέγες. Ναι. Εγώ φυσικά και τα λέγατε, είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας. Άρα δεν γίνεται να τα λέγα. Τα λέγα 100%. Για τα λάθη του Άρη. Όχι, δεν είχε λάθος ο Άρης. Δεν είχε όταν τον στείνουνε. Όχι, δεν ήταν αλάνθαστος. Αλλά όταν τον στείνουνε και βγαίνουνε οι άλλοι με στημένα παιχνίδια σύμφωνα με την απόδοση της ελληνικής δικαιοσύνης, φίλε. Δεν είναι τα λάθη μου που φταίξαν περισσότερο. Γιατί ακόμα και με τα λάθη μου, όπως έκανες και εσύ με το Ζαγοράκι λάθη, κατάφερνες και έβγαινες. Γιατί δεν σε στείνανε εσένα. Έτσι. Ναι, και ο κύριος Μπέος, με τον οποίο αγκαλιάζετε και φιλιέστε τώρα και τον έχετε να βγαίνει κάθε τρεις και λίγο στα φιλικά σας μέσα ενημέρωσης για να λέει για το μεγαλείο του Ιβάν και πόσο κακός είναι ο Μαρινάκης, ενώ έλεγε τα ανάποδα τότε. Ποια φιλικά μέσα ενημέρωσης.
Προς τον Πέο. Τι λες, μωρέ. Δεν είναι φιλικά μέσα ενημέρωση. Κάθε δύο. Άντερε. Κάθε μια εβδομάδα τον ακούω. Ποια είναι φιλικά μέσα ενημέρωση. Στη Θεσσαλονίκη. Τα ραδιόφωνα τη πόλη τον φιλοξενούν. Έναν άνθρωπο που φιλικά. Έχει καταδικαστεί για δολοφονία. Είναι φιλικά. Περίμενε. Στον Πάοκ. Και στον Πέο. Στον Πάοκ είναι φιλικά μέσα ενημέρωση. Περίμενε, σου πω, ρε, φίλε. Αχιλλέας Μπέος. Ένοχος. Και σε βρίζουν πιο πολύ τώρα. Ένοχος. Για δωροδοκία, δωροληψία. Έτσι λέει εδώ, φίλε. Παραγωγή πήρε. Συμμετοχή σε παράνομο στήμα κατά εξακολούθηση. Περίμενε. Τραυλός. Και ο Μεντρινός κρίθηκε ένοχος. Ναι, ναι. Γιατί για το στρίψιμο της τέτοιας. Όχι ο Άρης. Κρίθηκε ένοχος. Ούτε ο πρόεδρος του Άρη. Ένας παίκτης που έστησε τη σέντρα και μάλιστα την έστησε βλακωδός. Διότι δεν ήξερε ο Βλάξ ότι στο παιχνίδι. Ένοχος για τη σέντρα. Ότι, ναι, και αυτό. Ότι στο παιχνίδι. Άσε. Ότι στο παιχνίδι αυτό που έπαιξε σέντρα στα ευρωπαϊκά μάτς δεν διαλέγεις μπάλα ή εστία. Διαλέγεις εστία μόνο. Mm. Τώρα δηλαδή πας να μας περάσει ότι κρίθηκε ένοχος για αυτό ο Μεντρινός. Πάντως όχι για παιχνίδια του Άρη. Για παιχνίδια που έπαιζε Manchester City, Arsenal. Γι' αυτά. Πού είναι ο παράνομος στιγματισμός. Τι έγινε αυτό χθες. Ο παράνομος στοιχηματισμός, φίλε, είναι ότι δεν παίζεις το πάμε στοίχημα ή σε νόμιμη στοιχηματική εταιρεία. Όταν βάζεις 1000 ευρώ στην Αγκαρακουτσού. Άστο καλύτερα. Περίμενε εδώ. Γιάννης Κομπότης. Τα... Γιάννης Κομπότης για δωροδοκία με σκοπό την αλλίωση αποτελέσματος. Γιώργος Μποροβίλος και Δημήτρης Μπάκος για δωροδοκία με σκοπό την αλλίωση αποτελέσματος. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης, Καβάλ Αστέρας Τρίπολης και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός Βόλου. Και λέω εγώ, ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδιακός είναι ακόμα στη Super League. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που νοιάζεται για την, πώς το λένε, για την εξυγίανση θα πάει στη Super League να ζητήσει να πέσουν οι ομάδες οι οποίες έστειναν παιχνίδια σύμφωνα με τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Ή μόνο εξαντλήθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο θέμα του Ηρακλή. Ή μόνο ο κύριος Ορφανός όταν ήταν πριν χρόνια στο θέμα του Άρη. Ποιο Ηρακλή. Του Ηρακλή. Ψηφοφορία έγινε ο Ηρακλή. Εξαλήθηκε ο Ηρακλή. Κυνήγησε ο Πάοκ Ηρακλή. Από πρόθεση. Γιατί δεν διαφοροποιήθηκε από τους άλλους. Δεν είπατε ότι. Γιατί δεν διαφοροποιήθηκε από τους άλλους. Το πάνω, αυτά δεν λέγατε. Θα τους διαλύσετε επειδή βγάλαν το πάνω κτλ. Δεν λέτε εδώ. Ο χοντρόμυαλος ματεξοσκόλικας δεν λέει θα με διαλύσει, θα πατήσει οι ρίζες μου, θα βγω και τέτοια. Αυτά λέγονται στα καφενεία. Δεν τα λέει και ο Γιώργος Σαββίδης δηλαδή. Μόνο στα καφενεία τα λέμε. Μάλιστα. Θα πάει ο Άρης τώρα, περίμενε. Για το Τρίπολη θα πάρει ο Ηρακλής. Δεν θα πάει και ο Πάοκ. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν δύο ομάδες. Δεν βάζω τις υπόλοιπες που διαλύθηκαν ήδη. Δύο ομάδες, ο Λεβαδιακός και ο Αστέρας Τρίπολης. Ομάδες που παραδοσιακά στην πορεία των ετών έπληξαν τα συμφέροντα. Και εγώ τι να κάνω. Α, μπράβο, εσύ τι να κάνεις. Τι να κάνω, μα δεν έχω δικαίωμα. Δεν έχω νόημα δικαίωμα. Μόνο Πάοκ να κάνει. Δεν έχω νόημα δικαίωμα. Του χρόνου, αν είναι ο Άρης φίλε στη Super League με το καλό, ναι, ναι. Θα απαιτώ. Θα απαιτώ. Δεν ξέρω αν θα τους κυνηγήσει. Δεν είμαι ο Άρης εγώ. Αλλά θα απαιτώ να τους κυνηγήσει. Ναι, θα απαιτώ να γίνει καταγγελία από τον Άρη κατά αυτών των ομάδων που με έχουν πλήξει. Ναι, φίλε. Θα το απαιτήσω από τη διοίκησή μου να το κάνει. Τώρα, εγώ δεν είμαι όμως διοίκηση να το πράξω κιόλα. Έχει μια διαφορά. Δεν γίνεται ο κύριος Λεβαδιακός να μένει στην κατηγορία εις βάρος του Ηρακλή και να αποδεικνύεται. Όχι να αποδεικνύεται. Η ελληνική διοίκηση να βγάζει απόφαση δωροδοκίας και να μην γίνεται τίποτα και να σφυρίζετε αδιάφορα. Όλοι σας. Οι ομάδες ενώ της Super League. Δεν γίνεται. Ο συνεταιρισμός. Θα πάει τώρα ο Ηρακλής να κάνει καταγγελία. Α. Σήμερα επιπρόσθετοι είναι ο Μάνταλος και ο Θάνος. Για την Κουρομπίλια να πω κάτι. Που ήταν, χθες τέταρτη, έτσι, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τον φοράει παντελόνι φόρμα Total Black, πάρα πολύ ωραία. Κατάμαυρη εμφάνιση, η οποία ρε, τονίζει. Βλάκ, αυτά που φοράνε οι διαιτητές είναι υποχρεωτικά, ρε. Είναι συγκεκριμένα. Μπες και δες με πράσινο βεραμάν φόρμα. Δεν είναι εγώ το Total Black. Άλλο έχουνε φορούσε. Τρεις διαφορετικές. Αυτά. Στελές. Φορούσε πολύ ο έξυπνα γιατί έκανε καινούριο μαλλί. Ξανθόβορο ευρωπαϊκό. Είναι κούκλα η Κουρομπίλια. Τρελαίνω όμως τη βλέπω πραγματικά. Γιατί αδικείς όμως τον εαυτό σου, ρε Χρυσούλα, γιατί φοράς παντελόνι φόρμα. Η λέει και σχολιάζει, ακούστε για να δείτε πόσο ηλίθιος είναι. Γιατί φοράς. Σχολιάζει το παντελόνι μιας. Παντελόνι κυρίας, φόρμα. Η οποία στο δύο νούμερα με τον πιο πάνω. Τον καταέσφαξε και αυτός αντί να ασχοληθεί με αυτό και την ουσία είναι τόσο ηλίθιος που ασχολείται με τη φόρμα της και τα μαλλιά της. Ποιο πάω. Γι' αυτό κατέληξε και ποιο πάω. Με ποιο πάω με έσφαξε. Άντε. Ρωτά κιόλα. Με ποιο πάω. Γιατί φορά, Χρυσούλα μου, δυο νούμερα πάνω παντελόνι. Γι' αυτό σε εκμεταλλεύονται, ρε. Γιατί φορά δυο νούμερα πάνω παντελόνι. Αδική τον εαυτό σου. Χρυσούλα, έλα στο Μάσημα να φας ένα γύρο λαβά. Με γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο ή μίξ, ντοματούλα, μίξ σαλάτα, παρμεζάνα, σόσα γιολί και πατάτες.
σε δώσουμε για μια Coca-Cola δώρο. Για να είναι το νούμερο, εντάξει. Μόνο 4,5 ευρώ. Μπείτε massima.gr να δεις τι γυράκλες έχουμε εδώ πέρα πάνω. Τι κρέπα γύρω, τι Caesar's Burger, τι αράβικη φλογέρα. Όλα αυτά massima.gr. Ή πάρε τηλεφωνάκι αν είσαι Καλαμαριά 45-21-22, Καλαμαριά Ανατολικά γενικά, έτσι όπου κι αν είσαι. Κομνηνών 61 είναι το μαγαζί. Ή αν είσαι δυτικά, Ηλιούπολη, Μακριγιάννη 74, τηλεφωνάκι 66-55-90. Μαζί μας και η Ρεγκίνα, ήδη και αξεσουάρ μπάνιο, υδραυλικά είδη. Μπορείτε να μπείτε στο site reginabanio.gr να ξεφυλίσει το κατάλογο με τα προϊόντα της Ρεγκίνα και να τα βρείτε όλα σε επιλεγμένα καταστήματα. Αν ο υδραυλικός πάει να βάλει άλλα υδραυλικά είδη, θα τον πεις νο. Ρεγκίνα θα βάλεις. Μη γίνει χαμός. Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα στην Τρόικα με Ρεγκίνα, ήδη αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Τα κορυφαία είναι σε επιλεγμένα καταστήματα. Με ότο καλογεράς για συνεργείο αυτοκινήτων, είτε έχει θέμα για σέρβις, για φανοπείο, για βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, ότο καλογεράς. Injection service για ρύθμιση έλεγχο και επισκευή βενζίνο κινητήρα, Απόλλωνας 18 στην Καρατούμπα. Ανοίγουμε γραμμές. Έχουν έρθει μηνύματα τρυφερά και μη. Όπως ας πούμε, Δημήτρη, σήκωσε τα εκεί πάνω γιατί είναι κομμένα κάποια εκεί. Να διαβάσουμε κανένα δύο, γιατί μετά τρέχουμε το, θα μας κυνηγάει ο Σωτήρης και θα έχει δίκιο. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, περιμένω. Α, να το. Ναι, σε φιλώ από Πάτρα. Ξέρω ότι κατά βάθος μας αγαπάς, γιατί αντιπροσωπεύουμε όλες τις αμαρτίες που δεν είχες το θάρρος να κάνεις. Σε φιλώ από Πάτρα. Είναι απαγορευμένος καρπός. Σε λατρεύω, κύριε καθηγητά. Σε λατρεύω, σε ακούω, σε εκτιμώ και σε σέβομαι. Και θέλω να βρεθούμε επί Πελοποννησιακού εδάφους. Ναι, το περίμενα ήταν κάτι τέτοιο. Οι αμαρτίες που δεν είχες το θάρρος να κάνεις. Κάπου έχεις δίκιο. Ο 007. Καλημέρα, Ασλαμά, παλίκαρε. Ετοιμαζόμαστε για δεύτερο τελικό καπάκι. Το λεωφορείο θα είναι άκρος παοξίδικο και αντιφασιστικό. Μάριε, κλείσε θέση τώρα και θα είσαι στον αέρα. Ένα τραγούδι. The games you play. Batman, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη, σε λατρεύω. 007. Αν γίνει και αυτό, μπόσε πούλμαν με παοξίδια τελικό, τι άλλο να πω. Με σένα κατεβαίνω. Σωτήρη, αν μπορείς για το παιδί, εγώ, ναι. Το The Games You Play, έχει το σε ετοιμότητα το παιδί, το 007. Good morning, monks and scousers, κλαίω. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, βάζω ράδιο, ακούω υπεροψία και λέω, πότε έφτασα Πειραιά, κοιτάω τη βελόνα και λέει 107,4. Duncan, νομίζω ότι φωτογραφίζεις τον κύριο Τσορμπατζόγλου. Και έχεις δίκιο. Και έχεις δίκιο, Duncan Ferguson. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε έγγραφο στη Λίγκα, ζητάει να φωνάξει ως μάρτυρα στην υπόθεση την αυριανή και τον Όσκαρ Γκαρθία. Να είναι παρόν εκεί, να καθίσει ως μάρτυρας. Ωραίο, καλό. Τον κόλλη αυτό, να ξέρεις. Πάμε. Μίλησε ο. Φυσικά. Ο Γρόλιος του Λίμπερο. Τα άλλα μηνύματα σε λίγο. Πάμε γραμμές. Τα άλλα μηνύματα σε λίγο. Καλό. Δεν σε έδειξα. Καλό, όχι, σα ίσα. Ούτε το Γρόλιο. Μην έχει τίποτα. Αγράγια. Αν θεωρεί ο κύριο Γρόλιο ότι τον έθιξα με τον κύριο Τσαλτίδη. Θα σου κάνει μήνυση και θα πάω δικηγόρος του εγώ. Ναι. Καλημέρα στον πρώτο φίλο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ανδρέας είσαι. Ο Ανδρέας είμαι, ναι. Ανδρέας. Και ο δικός και του Μάριο. Ανδρέας, ο παρδός του Πάου. Έστειλα κι άλλο μήνυμα για τους τίτλους σε όλο το σύλλογο τέτοιο. Α, ναι, λέει. Το είπε Αριανός και προς τιμήν του. Το διαβάζω, λίγο, Ανδρέα, μισό κλασμά. Ο Ανδρέας είμαι πάλι, πρώτος σύλλογος σε τίτλους σε όλα τα παραδείγματα στην πόλη είναι ο ΠΑΟΚ με 61 και το είπε Αριανός σε κάποιο σταθμό και το διασταύρωσα. Ένα Wikipedia, άμα χτυπήσετε και δείτε τέτοιο, θα το βρείτε ότι είναι 61-58. Ναι, και εγώ νόμιζα, εντάξει. Κοίτα, τα περισσότερα τα έχει Ολυμπιακός, σίγουρα, σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Στην τετράδα είναι και ο εθνικός λόγο πόλο. Στο ναι, λέω. Ναι, είναι ο αυτοκράτορας. Δεν κάνω πλάκα. Του πόλο εκθέτει τέτοιο. Θυμάμαι είχα πάει στο Final Four του πόλο το 2005 και από τότε πάω ανελιπώς. Περίμενε. Στο Ποσειδόνιο. Πολύ ξύλο. Ναι, ναι. Και εγώ ήμουν μπροστά, τα είσαι με το πόλο του Ολυμπιακού. Άστο εκεί, φίλε, το τι είχε γίνει, άστο. Εγώ που λες Μάρια, εντάξει, μπορεί να ήμασταν κάργα παοξίδες με τον πατέρα μου. Ο θείος μου, ο οικονόμου, αν θυμάσαι Στέλιο οικονόμου και πότε έχει παίξει στον Ηρακλή και με ποιον προπονητή, μεγάλο προπονητή, που έχει περάσει και από Παναχαϊκή και από Ολυμπιακό. Μου το είπε ο Πετρακόπουλος. Ο Αλέφαντος. Ποιο, περίμενε, ποιον είπες τώρα, ποιος Στέλιο οικονόμου, συγγνώμη κόλλησα λίγο. Στέλιος οικονόμου, αλλαγή του Αηδηνίου, ήταν ο θείος μου για δύο χρόνια. Στον Κώστα Αηδηνίου αλλαγή, άντε ρε εσύ. Τι λες, ρε.
Όταν ήταν ο Σπάιτ, ο τέτοιο. Ο Σπάιτ. Ναι, ο Λιούπιτ. Ήμουν στην υποδοχή. Στην υποδοχή ήμουν. Ήταν ο προπονητής της Παναχαϊκής. Είσαι κλείσει όλα, ναι, ρε. Και έχει γίνει προπονητής και στον Ολυμπιακό. Ναι, βρε. Όπως ο Σάλλον, ή πέρασε και από τον Ιρακλή. Ναι, άλλα χρόνια ήταν. Χαμός γινότανε. Είχε κλείσει όλα στο Σπάιτ, ειλικρινά. Ναι, προπονητάρα. Εντάξει, ήταν προπονητάρα. Από ντεπό και κάτω είχε κλείσει όλα. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Περνούσαν αυτοκίνητα μία ώρα. Καλημέρα, φίλε, να είσαι καλά. Αντρέα, καλημέρα, να είσαι καλά. Πολύ ωραία παρουσία. Πολύ ωραία παρουσία. Από παδού του Πάκου λατρεύω να μιλάω. Έτσι, πάμε γραμμή, καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Λίγο πιο δυνατά. Όνομα και ομάδα. Μπάμπη Άρη. Μπάμπη από παδού του Άρη. Καλημέρα, Μπάμπη, καλό μήνα. Μιλάνε για αντιφασισμό αυτοί που έχουν εστερνιστεί και έχουν κάνει σημαία του. Το πιο εσχρό και φασιστικό σύνθημα που έχει ακουστεί τα γήπεδα. Το μια πόλη, μια ομάδα. Που κοινώς λέει, όλοι οι άλλοι να πάτε να πνιγείτε. Ναι, αυτό όντως. Λοιπόν, το λέει βέβαια μάλλον νόημα μια εδώ. Μια ομάδα παίζει την πρώτη κατηγορία τώρα. Ο 007 το λέει μάλλον νόημα εδώ. Προφανώς. Δημήτρη, δυστυχώς η ηρωνία και η υπεροψία αρχίζει και... μια ομάδα δεν παίζει κατηγορία. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Όμως, αυτό και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Μην πουλάς ηρωνία λοιπόν. Μου λέει εδώ, μόνο φίλος, τα τελευταία τέσσερα χρόνια το λένε. Δεν εδώ, το λέγανε πριν. Πολύ καλά ότι δεν εννοεί αυτό. Μου το λέει εδώ φίλος ότι κι εσείς είχατε πανό η πόλη του Θεού. Ναι, αυτό τι σημαίνει. Όλοι οι άλλοι να πάτε να μην πω. Πόλη του Θεού. Του Θεού. Δηλαδή, οι άλλοι τι η είναι. Πόλη του Θεού. Του η Θεού. Πόλη του Άρη δηλαδή. Δεν ακούγεται, δεν ακούγεται. Έλα. Δημήτρη, κάτι ακόμα. Ναι. Αναφέρεσαι συχνά. Κάτσε και μιλά στο τηλέφωνο και. Σταμάτα, ρε. Συνεχώς στο Χρύσανθο και του λες ότι ό,τι και να μιλάει το καταλήγει στον Άρη. Ναι. Ότι ο Άρης, ναι, πάλι ο Άρης και πάλι ο Άρης. Να σε ρωτήσω λίγο. Για τον ΠΑΟ ξεκινάει πάντα. Από πότε γίνατε η ρομπέν των δασών και η ζωρό του ελληνικού πρωταθλήματος του ελληνικού ποδοσφαίρου? Πότε ξεκίνησε όλη αυτή η δίθεν επανάσταση? Για πες μου λίγο. Άλλαξε ήδη το ποδόσφαιρο. Το βλέπεις. Άλλαξε. Μίλες δίθεν. Από τότε που το ξέφυγαν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν μου λες γιατί δεν ξεσηκωθήκατε όταν ο Ολυμπιακός πήρε τα Βαντζηλίκη το κύπελλο του Αστέρα Τρίπολης. Δεν είχε μεγάλη, δύναμη. Ήταν 2-3 πρώτα χρόνια. Όλα ήταν καλώς καμωμένα στο ελληνικό φυσικά ποδόσφαιρο. Φυσικά δεν ήταν. Άρα λοιπόν. Όταν πλέον πάτησε καλά στα πόδια του, άλλαξε και το ποδόσφαιρο. Όχι, όταν εσύ πες ότι δεν άλλαξε. Του, και αυτό, αλλά όταν το πρόβλημα άρχισε να χτυπάει τη δικιά σας πόρτα. Όταν γίνατε εν δυνάμει διεκδικητές του τίτλου και δεν ήσταν τρίτο, τέταρτο, πέμπτη, τότε νοιαστήκατε για το ποδόσφαιρο. Όταν είδατε ότι μπορεί. Όταν ήταν δυνατός, δε φίλε, νοιάστηκε. Όταν ήταν δυνατός, νοιάστηκε. Να πάρει αυτά που δικαιούστε. Τότε μόνο. Μέχρι τότε το ποδόσφαιρο το έχετε γραμμένο εκεί που δεν πιάνει μυαλάνι, όπως και όλοι μας. Όπως και όλοι οι παράγοντες. Οπότε μη μου το παίζετε εσείς. Όχι μόνο δεν το είχαν γραμμένο, αλλά μια χαρά ψηφίζαν ότι ήταν και Ολυμπιακός. Δεν ισχύει αυτό. Τα ίδια ψήφιζαν. Ήταν πάρα πολύ δυνατή, όπως αποδείχθηκε από τον κατηγορητή. Ήταν πάρα πολύ δυνατή. Ήταν πιασμένα τα πάντα και ήταν και πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Τώρα ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε, μέσα σε λίγους μήνες, όπως είδες, τα άλλαξε. Πιο πριν, γιατί δεν φωνάζατε όμως? Ποιος δεν φώναζε, μωρέ, πλάκα μου κάνεις. Αφού βγαίνανε τέταρτη. Ποιος δεν φώναζε? Εσείς δεν λέγατε ότι είμαστε γραφικοί και γραφικοί και γραφικοί? Ποιος δεν φώναζε? Τι λες τώρα? Σταματήστε να το παίζετε οι τιμητές των πάντων και σταματήστε να μειώνετε όλους τους άλλους. Δεν είστε μοναδικοί εδώ πέρα. Και δυστυχώς, πραγματικά το λέω δυστυχώς, η ηρωνία, η αλαζονία και η έπαρση έχει αρχίσει να καταβάλει και σένα. 16 νίκες σε 16 παιχνίδια, φίλε. Τι να είμαι, μίζερος? 16 νίκες σε 16 παιχνίδια. Τι να πω δηλαδή? Ότι δεν παίζω μπάλα, ότι δεν έχω ομάδα, ότι δεν είμαι δυνατός. Τι να πω δηλαδή? Πότε το συνάντησε εσύ ξανά αυτό το πράγμα? Τότε τι να κάνω δηλαδή, να λέω άλλα ντάλλον? 16 νίκες, ρε φίλε. Άσε με τώρα. Καλά. Καλημέρα. Ωραία, Μπάμπη, καλό μήνα. Επόμενη γραμμή. Δεν υπάρχει. Καλείτε, άνετα. Είμαστε και 17, έτσι. 2-31-0-2-87-8-8-8. Χρύσανθε. Ο μόνος τρόπος, το λέει αυτό ο 097, ο μόνος τρόπος να μην το πάρουν είναι να παίξουν με ΑΕΚ με κόσμο. Εκεί θα τιμωρηθούν, μια και καλή. Το λέει ο 097. Είναι πιο από αυτό που λένε οι Άγγλοι, wishful thinking, νομίζω. Δεν επόμενη... με ενδιαφέρει, θα κάνουμε. Ενδιαφέρει ο Άρης να είναι στη Super League δυνατός του χρόνου. Είπε να ο Χρήστος. Να κάνουν ό,τι θέλουν. Και... Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, όνομα, φίλε και ομάδα που στηρίζεις. Εγώ είμαι. Ναι, αδερφέ. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Α, ναι, είσαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Πώς, Ανδρέας? Από Θεσσαλονίκη. Ναι. Ανδρέας, πάμε, Ανδρέα, από Θεσσαλονίκη. Με την ωραία φωνή. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει άλλη ομάδα
της πόλης στην Αλφαθηνική αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό λέμε. Oh. Άρα είναι μία πόλη, μία ομάδα. Από του χρόνου. Του χρόνου και βλέπουμε το πόσο θα αντέξει. Δηλαδή, ο οπαδός της Βίλα στον Μπέρμιχαμ λέει μία πόλη, πάρει μία ομάδα, υπάρχει μόνο η Άστον Βίλα. Δεν υπάρχει Μπέρμιχαμ. Στην Κέρκυρα το λένε. Α, τώρα η Βίλα και αυτή κάτω. Η Μπέρμιχαμ νομίζω στην Τρίτη. Τώρα, πιάνει τώρα, τι θα κάνουμε, θα κάνουμε συγκρίσεις. Θα κάνουμε συγκρίσεις τώρα. Γιατί δεν κάνουμε ένα συγκρίσιμο. Να πει ο παδό τη Βίλα. Τόσα πρωταθλήματα που έχει πάρει. Η Βίλα είναι κάτω τώρα, στην Championship. Έχει ξεφύγει, φίλε. Εσύ τόσα πρωταθλήματα που παίρνει κάθε χρόνο. Έχει ξεφύγει. Δεν λέω γι' αυτό. Λέω να συγκρίνουμε τα πρωταθλήματα ενώ τη δυναμικότητα των πρωταθλημάτων. Μου λέει συγκρίνει Αγγλία και. Λοιπόν, τέλειο είναι μία πόλη, μία ομάδα. Διότι μπορεί να βγάλει ευρωβουλευτή, μπορεί να βγάλει βουλευτή, μπορεί να βγάλει δήμαρχο. Τι θε μπορεί να βγάλει. Έχει δύναμη στον κόσμο, έχει λαό, έχει οργανισμό. Καλά, αυτό που έβγαλε ευρωβουλευτή. Αυτό που έβγαλε ευρωβουλευτή, Αντρέα, κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Αυτό που έβγαλε ευρωβουλευτή που λες και φωτογραφίζεις, κάτι δείχνει. Τώρα θα βάλω Χατσιπαναγίζω, περίμενε. Κάτι δείχνει. Τώρα, μεγάλο πνεύμα. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Εγώ συμφωνώ. Τεράστιο πνεύμα. Συμφωνώ με το σχόλιο σου αυτό. Καταρχάς είναι ο μεγαλύτερος σου πρόεδρος. Αυτό, αλλά πρόσεξε. Αυτή είναι και η δύναμή σου, ρε φίλε. Να βγάζεις από τον πιο. Αυτό που είπες, μέχρι το πιο καταλαβες. Το κατάλαβα. Καλημέρα. Να μου στέλνεις εμένα στην Ευρώπη. Ο δήμαρχος 30 χρόνια ήταν ο Παπαγεωργόπουλος. Ναι. Καριανός ήταν. Κοσμόπουλος. Βασικά είχε προέδρους, δημάρχους για μάτωρα κλειδίς. Δημήτρη, Σωτήρη, πάμε ρε γραμμή, πάμε. Κάνω λάθος. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, αδερφέ, καλό μήνα, όνομα και ομάδα. Παναγιώτης ΠΑΟΚ. Ναι, Παναγιώτη. Πάμε, ναι. Θέλω να απευθυνθώ λίγο στο δημοσιογράφο του Ηρακλή εδώ της εκπομπής σας. Δεν έχουμε. Δεν είναι δημοσιογράφος. Είμαι ραδιοφωνατζής. Τέλος πάντων, ο Αμερικανός ο πρόξενος ο Ρομπ κάθε πρωί μου έλεγε μερικές ώρες για τον Ιράκ. Δεν είναι καθόλου. Αν και δημοσιογραφείο 81. Πάμε, Παναγιώτη, σ' ακούω. Πάμε. Με σένα μιλάω, τον ίδιο, ε. Ναι, Παναγιώτη, εγώ ίδιος. Να σου κάνω μια πρόταση, ρε φιλέ. Πρόταση. Να μην είναι ανήθικη μόνο. Να μην είναι ανήθικη, ναι. Μπορείς να κάνεις μια εκπομπή εσύ και ο Δημήτρης και να κάνουμε ένα διαγωνισμό να δούμε ποιοι θα είναι οι περισσότεροι ακροατές στην εκπομπή σου. Εμένα με βγάλει και με εκτός συναγωνισμού. Τι πιο πολλοί ακροατές, οπαδικά! Ποιοι θα είναι πιο πολλοί ακροατές, ναι. Του ΠΑΟΚ ή του Ηρακλή. Αυτό είναι γκάλο, ψατιστική τώρα που λες. Δεν μπορείς να σου κάνω αυτή την πρόταση, αν την καλοδέχεσαι δηλαδή. Τον Άρη για τον αποκλείς. Δεν έχω πρόβλημα. Άσο τον Άρη. Ο Άρης είναι άλλο θέμα. Για τον Ηρακλή, λέω. ΠΑΟΚ Ηρακλής, να κάνεις μια εκπομπή να δεις ποιος θα πάρει τα περισσότερα τηλεφωνήματα. Παρουσίες δηλαδή. Αυτό που λες τώρα τι είναι. Παρουσίες ακριβώς, ναι, το κατάλαβα. Ναι. Το κάνουμε και προχθές, το κάνουμε και χθες που ήμασταν οι δυο μας. Δεν το κάνεις φιλαράκι. Μια μέρα είπε ότι δεν βγαίνουν παοξίδες και βγήκε 15. Καταρχάς έχω κάνει 15 χρόνια μόνος, ρε φίλε, τι λες. Άλλο μόνος. Μόνος. Λοιπόν, για να το λες τώρα, τι είναι. Δημήτρη και με σένα. Δεν συμμετέχουν οι Ηρακλειδείς. Δεν βγαίνουν. Έχουν απογοητευτεί. Υπάρχει μια συγκυρία. Έχουν απογοητευτεί. Ο ΠΑΟΚ είναι στα καλύτερά του, ο Ηρακλής στα χειρότερα. Τώρα τι πει αυτό που λες. Τι προβοκατόρικο είναι αυτό, προβοκάτσια είναι αυτό που κάνεις. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Ο Άρης είδες, ήταν εκτός συναγωγή. Ήταν εκτός, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, μάλιστα. Καλημέρα, ναι. Όνομα και ομάδα, αν θέλεις, φίλε. Παντελής λέγομαι. Παντελής. Να πω για την ομάδα. Αν θέλεις, ναι. Άρης. Άρης. Άρης, ο παδός του Άρη. Καλημέρα, Παντελή, καλό μήνα. Ναι. Να είσαι καλά. Okay. Δεν θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Βασικά, έχω ακούσει κάτι και θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε αν είναι αλήθεια ή όχι. Ναι, 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 ναι. Δεν θέλω όμως να μου το επιβεβαιώσει ο προπαγανδιστής. Σε να λέει. Άκουσα σε μια εκπομπή άλλου ραδιοφώνου αθλητικού. Ναι. Είχαν βγάλει ένα κάποιον κόλκα. Είναι του ΠΑΟΚ. Γιατί λες κάποιον κόλκα. Γιατί λες κάποιον κόλκα. Βγαίνει σε άλλο ραδιοφώνο. Όχι, εντάξει, δεν ήθελα. Δεν το ξέρω. Πες ρε φίλε, άσε ξυπνάδες, πες, άντε, πες, τι θες να πεις. Okay. Και έλεγε κάτι για κάποιο αυτό της ταμιακής μηχανής το χαρτί, ναι, ναι. Που χτύπησε κάποιον διαιτητή, ναι. Σε ομάδα. Δεν ήταν σε ραδιόφωνο, στο YouTube μπάσκετ, ήταν. Άρης ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Μάλιστα. Ναι. Στο Εσύ Σολίνας ήταν, στο Εσύ Σολίνας, YouTube. Ναι. Και έλεγε ότι τέλος πάντων ήθελα να δικαιολογήσω ότι το χτύπησε και πόνεσε και τα λοιπά και τα λοιπά. Αληθεύει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και είπε ότι είναι 338 γραμμάρια. Μπράβο, το έχω μάθει και εγώ. Και αν το συγκρίνουμε τώρα με αυτό που έγινε με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τι γίνεται. Δηλαδή
Μπορούμε να το συγκρίνουμε καταρχήν. Ναι, η όχι. ατμόσφαιρα, η υγρασία όχι. και τα πολλά τσιγάρα. Όχι, ήταν από άλλη ταμιακή μηχανή πρώτον το, αυτό που χτύπησε τον Γκαρσία. Εγώ δεν θέλω να ακούσω τον εδώ... το προπαγανδιστή, δεν θέλω να τον ακούσω. Συγγνώμη, ναι. Ήταν από σάρκα. Άλλη απόσταση και ανοιχτή αυτή η κορδέλα. Ανοιχτή η κορδέλα, διαφορά. Γιατί και η άλλη. Το που άρα λοιπόν δεν προλαβαίνει το που τον χτύπησε. Και στο Άρης Πάοκ ανοιχτή ήταν. Λοιπόν, παιδιά, θα σα πω κάτι. Τώρα άσχετα με τι ομάδα είναι ο καθένα κτλ. Είναι το κακό που έχουμε σαν λαός. Να μην κάνουμε αυτοκριτική. Αυτό μας κατέστρεψε. Αυτό το πράγμα μας κατέστρεψε. Διότι συμφωνούμε. Το ποτήρι που έπεσε στην κουρουμπίλια έπρεπε να τιμωρηθεί ο Άρης. Η κοκακόλα ή ξέρω εγώ, η μπύρα που έπεσε στον Ίβιτς έπρεπε να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός. Αλλά, το μπουκάλι κοκακόλα γεμάτο στο Σωτήρι Νίνη, γεμάτο στο κεφάλι του. Ήταν μια χαρά, τον πήρε ο Ζαγοράκης αγκαλιά και όλα καλά και όλα ωραία. Ο Μυραλάς είναι αλήτης, ο Γκαρσία είναι πανικάρι. Ο Μυραλάς έχει βέλγικες κοχώνες. Ενώ εσείς κάνετε αυτοκριτική συνέχεια, έτσι. Περίμενε λίγο, αυτό ισχύει και για μας τους Αριανούς. Διότι και σε εμάς να συνέβαινε το ίδιο πράγμα θα μπράβο, κάνουμε. Ακριβώς. Είναι το κακό που έχουμε σαν λαός. Λοιπόν, πάντα φταίει ο άλλος, εννοείται. Να ωραία καλά, παρουσία, Παντελή, να είσαι καλά. Τελευταία γραμμή, αυτό το μισάωρο, μην καλείτε άλλη. Ότι αυτοί προσπαθούν να μας πείσουν ότι έχουν και δίκιο από πάνω. Ναι, ναι. Ενώ εσύ κάνεις αντίθετο. Ναι. Θες να μας πεις ότι έχουμε εμείς δίκιο. Εγώ αμήνομαι. Καλημέρα. Άσε μας. Καλημέρα. Ωραίος ο καφές. Χαίρετε. Έτσι και έτσι. Καλημέρα. Πάει. Τους έφαγες ρε. Όχι ρε. Τι πράγμα είσαι σήμερα ρε. Αυτό δηλαδή, τώρα. Δηλαδή άμα κερδίζει ο Πάοκ συνέχεια και αυτό που είπες τώρα. Αν το έλεγα εγώ ή ο Χρύσανθος. Έχω μια ηλικιότητα. Το καταλαβαίνω, ναι. Το καταλαβαίνω. 16 στα 16. Και είσαι έτσι. Το καταλαβαίνω. Κόβεις κόσμο. Θα πάμε στο break με το μήνυμα. Καταρχήν δεν έχεις 16 στα 16. Στην Τρίπολη δεν περνάς. Έχεις 16 στα 17. Στην Τρίπολη δεν περνάς. Γιατί έχεις ενδιάμεσα ένα παιχνίδι το οποίο δεν το κέρδισες. Πώς τη γλίτωσαν αυτοί. Πώς τη γλίτωσαν αυτοί. Μισό κλάσμα. Πώς τη νομίζεις. Να υποκληθώ βαθιά στον οπαδό του ΠΑΟΚ. Να υποκληθώ. Είμαι γονιπετής μπροστά στον οπαδό του ΠΑΟΚ που πήρε χθες το απόγευμα, το μεσημέρι, στο Ζαγόρα. Το φανταζόμαστε. Που είπε επιτέλους αυτό που ουρλιάζει από Δευτέρα πρωί ο Ασλαμάς. Είπε τη λέξη νομοθέτης. Ο νομοθέτης τιμωρεί. Την πράξη, την ενέργεια και είδε ο άνθρωπος τη μεγάλη εικόνα και έκανε αυτοκριτική. Για τους γνωστός παουξής. Ολυμπιακού που χτύπησε τους παίκτες πλατανιά δεν τιμώρησε την πράξη. Μιλάμε για άλλη πράξη. Τιμώρησε το αποτέλεσμα. Για ναι, ναι. Τιμώρησε το αποτέλεσμα. Γίνε νομοθέτης και βγάλε ένα νόμο δίκαιο. Τιμώρησε ο νομοθέτης ότι δεν χτύπησαν πολύ οι παίκτες πλατανιά. Ο νομοθέτης δεν τιμωρεί το που βρήκε τον Ίβιτς. Ή τον Καρθία, ο νομοθέτης θέλει να προστατεύσει τον Ολυμπιακό για το πόσο χτύπησαν οι παίκτες πλατανιά. Απλά, ναι. Ο νομοθέτης που έβαλε μια λέξη και τη λες επειδή, ο νομοθέτης, επειδή την είπανε. Γίνεσαι. Πώς να νομοθετήσει. Σου εξηγώ. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Υπάρχει παράδειγμα. Την ώρα εκείνη να βγάζει φυσικούς τύπους στο διαιτητής και πυκνώτες και Ισαάκ Νεύτων. Ο νομοθέτης καταδίκασε τον Ολυμπιακό και, και του έριξε μικρή άλλη, άλλη υπόθεση. Μαζί σου είμαι εκεί. Ελαφριά μαζί, άλλη υπόθεση αυτή. Εγώ λέω για αυτήν εδώ πέρα. Έτσι, για τις λήψεις αντικειμένων. Ο 118 για να πάμε σε break. Η ηρωνία και η arrogant στάση του. Δεν το διαβάζω. Ο παδού, φίλε, δεν το διαβάζει τώρα αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Η arrogant, η αλαζονική. Ο παδού, δημοσιογράφου, υποστηρικτή του Μπολσεβίκου Προέδρου. Φίλε, το διαβάζω αυτό επειδή είναι ότι πιο άστο. Ο Ιβάν Σαββίδης Μπολσεβίκος, αυτοί είναι οι ισχυρότεροι καπιταλιστές. Αυτοί είναι οι ισχυρότεροι καπιταλιστές. Τέλος πάντων, Μπολσεβίκου Προέδρου, συνώνυμο της ιδεολογίας της Τούμπα Σπορ, έχει ημερομηνία λήξης. Αυτός και οι όμοιοι του είναι που θα, βρίζουν, που θα τον βρίζουν. Σωνα. Προφανώς εννοεί τον Ιβάν. Δυστυχώς δεν φαντάζεται τι τους ξημερώνει. Ρόδα είναι και γυρίζει. Από το 12 τα ίδια λες, φίλε. Μετά να μπούμε με ρόδες, ξύλινα σπαθιά, τεράστιο κομμάτι. Πανκιά. Πάμε στον διάλογο. Κάτσαν λίγο τα μηνύματα, δεν μου αρέσει αυτό. Τελευταίο μήνυμα το 118, κάτσαν τα μηνύματα. FM και ενώ μηνυματάκι. Δεν λες τίποτα. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54-5-20-6. Τι να πω, δεν έχω, δεν βάζουμε θεματάκια μόνο. Εντάξει, οκ. Θα κάνουμε πρόβλεψη για την απόφαση. Όχι. Άμα θες κάνε. Πρόβλεψη. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρω, εκτίμηση δεν κάνεις. Ότι εγώ ξέρω την απόφαση και είμαι σίγουρος και αυτά είναι αλλονούν. Ναι. Θα τα ξέρω. Εμείς δεν είπαμε να ξέρουμε, και... πρόβλεψη, εκτίμηση, να κάνουμε βάση τα στοιχεία. Πολύ δύσκολη υπόθεση. Δύσκολη υπόθεση. Πολύ δύσκολη υπόθεση. Πολύ εύκολη είναι. Υπάρχει μέχρι και το ενδεχόμενο να χαθεί το μάτς και να μην αφαιρεθούν βαθμοί. Με προς τα εκεί το πας. Γι' αυτό μπήκε το άρθρο 21. Δεν γνωρίζω. Η μέση λύση. Ο Ολυμπιακός κερδίζει το μάτς, ο ΠΑΟΚ δεν χάνει βαθμούς. Βγαίνει ποτέ. Μάτς πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται να χάσουμε αυτό το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Γιατί? Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Ας μην πέτρεψε την κορδέλα.
Πετάξει χιλιάδες κορδέλες. Θα το δούμε του χρόνου. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν μου λείπει. Βλέπω και άλλα ματσάκια. Θα δεις και πάω Κάρις του χρόνου. Και πάω Κάρις. Όπως λέμε όλα τα μάζρεση. Εγώ θα πω να μην γίνει να γλιτώσουμε και άλλα λεφτά. Τι, δεν κατάλαβα. Τα λάθη. Δεν μου λες, 16 νίκες του ΠΑΟΚ, πόσες έχουν βγει. Ορίστε. 16 νίκες του ΠΑΟΚ. Πόσο τι σου βγαίνει, ρε παιδί μου, το κάθε σε τρόπο. Λεφτά. Ναι. Όσο μου βγαίνει και το λεβαδιακό σε κέρκυρα. Ναι, τι... πόσο περίπου. Τι είπες τώρα. Φίλε, το παιχνίδι. Μα την Παναγία, η αλαζονία σου ναι, σε κάνει να χάνεις και το λιγοστό χιούμορ που είχες. Δεν είδες, δεν χάνεις από τον ΠΑΟΚ, μόνο αν δεν φύγεις, από το γήπεδο. Γεια σου, δεν το είδα. Δικό του είναι το άρθρο. Μόνο ο Άρης, να ξέρεις. Τι μόνο Άρης. Θα είσαι αίτητος μέχρι να παίξουμε τέταρτη αγωνιστική του χρόνου. Α, ξέρει και την κλήρωση. Τέταρτη αγωνιστική. Δύσκολο αυτό. 23, 10, 287, 888. Πάρε τώρα που γυρίζει. Περιμένουν ήδη 4 πελάτες. Πάμε στον πρώτο. Λέτε όνομα και ομάδα που στηρίζετε. Καλημέρα. 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 Νταλή, ο παδός του ΠΑΟΚ με τον περίφημο αετό και την ουρά του. Του χαρταετό και την ουρά του. Ναι. Γεια σας, Μάριε. Ναι. Καταρχήν, άμα είναι να δούμε το βίντεο, δεν χτύπησε ο Καρσία καθόλου, παιδιά. Έτσι. Ναι. Το είπαμε, Μάριε, αυτό. Το είπαμε, ναι, ρε. Δεύτερον, ναι, λες τον άλλο τον ακροατή προβοκάτορα και ότι κάνει προβοκάτια. Έτσι, ρε, Μάριε. Ναι. Που με όποιον έχει παίξει ο ΠΑΟΚ, έχει κατηγορήσει τερματοφύλακες για μειωμένη απόδοση. Ο Μάριος. Ποτέ. Έτσι, ποτέ. Τώρα με κάνεις τη γύρω. Βγαίνεις εσύ ανώνυμα ποτέ, και κρεμάς σε μένα εμένα, Νταλή. Ο Νταλή είναι αυτό. Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ. Βγαίνεις και εσύ. Γιατί ρε φίλε Μάριε. Είμαι ο Νταλή. Για τον Κυριακή, τι είπε. Ποιος είπε. Είπα εγώ τη φράση μειωμένη απόδοση. Ποτέ. Ποτέ. Αφήνεις υπονοούμενα. Είπα απλά ότι έπεσε και το χέρι του έπαθε αγκύλωση. Ήταν πιασμένο. Αυτό είπα. Δεν είπα τίποτα. Ναι, ακριβώς. Αφήνεις υπονοούμενα. Αυτό λέω. Τι υπονοούμενα αφήνω. Δηλαδή κατηγορείς τον άλλο για προβοκάτσια όταν εσύ κάνεις την προβοκάτσια. Ο Μαυροσύπ, ο Μπλακ Πάνος, βγήκε τραυματίας, έβαλε κεφαλιά τον κόλλο, πήρε στους τρεις βαθμούς. Επίσης ο νομοθέτης Μάριε, έτσι που βλέπει τη μεγάλη εικόνα, στη μεγάλη εικόνα να βάλει πρώτα ότι δεν είχε δηλωθεί καν ο Γκαρσία. Ο νομοθέτης. Αυτό είναι το παράθυρο. Ο νομοθέτης. Ο νομοθέτης. Δηλώθηκε ο Γκαρσία με καθυστέρηση. Είναι άλλο, δεν είχε δηλωθεί. Εκπρόθεσμα. Ωραία, τι προβλέπετε ως τιμωρία γι' αυτό. Στην UEFA τι προβλέπετε γι' αυτό. Ποια, άμα πας στο ποια UEFA εδώ. Όχι. Γιατί. Γιατί δεν έχεις δικαίωμα να προσφύγεις στο ΚΑΣ για εσωτερικές υποθέσεις. Το λέει ο κανονισμός. Ζωάν τον Τζομπατζόγκ να το πει. Απλά σας λένε μα τα μισά. Δεν υπάρχει νομοθεσία για την ιστορία. Ακριβώς αυτό λέω. Δεν υπάρχει. Άρα γιατί επικαλείς την UEFA. Υπάρχει ασάφεια. Μην το παίρνετε όμως ότι είναι δικό σας. Υπάρχει ασάφεια. Την οποία ασάφεια μπορεί με, ο δικαστής να την κρίνει υπέρ του ΠΑΟ. Φυσικά. Ότι αλλά δεν είχε, πρόσεξε, δεν είχε δικαίωμα να είναι εκεί πέρα. Πρόσεξε, γιατί κάνουμε καλή κουβέντα τώρα. Σωστά. Μπορεί να την κρίνει υπέρ του ΠΑΟΚ, αλλά μπορεί να την κρίνει και υπέρ του Ολυμπιακού. Μην το παίρνεις δεδομένο ότι είναι υπέρ του ΠΑΟΚ αυτό. Ωραία, αυτό λέω. Και κάτι τελευταίο. Δεν καταλαβαίνω, Μάριε και Χρήσανθη, γιατί το κάνετε πολύ συχνά και βλέπω και άλλους να το κάνουν. Ναι. Ποιοι είναι οι άλλοι για να δω. Ναι. Δηλαδή να μην χαρεί ο ΠΑΟΚΣΙΣ που όχι, έχει την καλύτερη επίθεση στην Ελλάδα. Να χαρεί. Όχι, άλλο χαίρομαι και άλλο αλαζονία. Και εγώ χαιρόμουν με μια γκόμενα που ήμουν, αλλά δεν ερχόμουν να πω Νίκο, τι γκόμενα έχεις εσύ, δεν έχεις τα λοιπά. Εσύ θέλω να με παρουσιάσεις αλαζόνα γιατί έτσι σε βολεύει, φίλε. Νταλή μου, είναι άλλο να είσαι. Νταλή μου, άκουσε με λίγο. Είναι άλλο να είσαι ο καλύτερος και άλλο να είσαι ο μοναδικός. Έχει διαφορά. Είμαι ο καλύτερος. Δεν είσαι όμως ο μοναδικός στην πόλη. Δεν είσαι ο μοναδικός. Καλός ή κακός υπάρχουν και Αριανοί και Ηρακλειδείς. Και Απολλωνιστές. Ρε αγόρι μου, εγώ δεν λέω για αυτό η το πράγμα, είναι αλλά αυτή τη στιγμή είμαι ο καλύτερος. Η ειρωνία και η έπαρση είναι εκεί. Και δεν δικαιολογείται η ειρωνία σου και η έπαρση σου, να σου πω γιατί. Να ξεχωρίσει διότι την φέτος, καρδούρα. Φέτος ο ΠΑΟΚ, άκουσε με λίγο. Να ξεχωρίσει την καρσούρα. Άκουσε με λίγο να σου πω αυτό που θέλω να πω. Δεν έχει σχέση με καρσούρα αυτό που θα σου πω. Ο ΠΑΟΚ φέτος λοιπόν έχει 16-16 όπως λες, είναι η καλύτερη ομάδα. Και για πολλούς δικαιούται να πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι, ότι δηλαδή έχει την καλύτερη ομάδα. Για σένα δικαιούται. Θεωρώ ότι και η ΑΕΚ δικαιούται. Και είναι κάπου θα το διεκδικήσετε εσείς οι δύο. Θεωρώ ότι είστε οι δύο καλύτερες ομάδες. Ας το πάμε με μαθηματική σειρά. Ακούστηκε αυτή η κουβέντα αυτή ότι ο ΠΑΟΚ παίζει την καλύτερη. Άκουσε με λίγο. Ακούστηκε από το στόμα του Μάριου. Άκουσε με λίγο, να τελειώσω λίγο αυτό που θέλω να σου πω. Παρ' όλα αυτά, η έπαρσή σου δεν έχει να κάνει με το φέτος. Μιλάτε και ασχολείστε σε σχέση με τον Άρη και τον Ηρακλή. Λες και αυτό γίνεται επί 90 χρόνια που υπάρχετε. Δεν είναι αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Έχεις πάρει δύο πρωταθλήματα. Δεν δικαιολογείται να μιλάς, λες και έχεις πάρει 45 σαν τον Ολυμπιακό.
Έστω αν τα 30 του τα έχει πάρει έτσι όπως τα έχει πάρει. Εκείνη η ένστασή μου εμένα. Ότι μιλάτε, ότι εμείς είμαστε ανύπαρκτοι, αλλά και εσείς τα προηγούμενα χρόνια ανύπαρκτοι ήσασταν. Κάτι τελευταίο και να κλείσω. Προχθές, από λάθος άκουγα την κονσέρβα τη βραδινή, υπήρχε η εκπομπή περσινή. Έτσι, ποια περσινή? Για τον Άρη, για τον Ηρακλή, το Ηρακλής ΠΑΟΚ που είχε 1-1. Δεν ξέρω γιατί, άκουγα την περσινή εκπομπή. Πέρσι η Ηρακλής, πώς έγινε, κάτσε, περίμενε, τι άκουγες? Α, ναι, με τον goal of sight του Πρίγκεβιτς. Σε κονσέρβα, ναι, σε κονσέρβα άκουγα την εκπομπή την περσινή. Με τον goal of sight του Πρίγκεβιτς, ναι. Έτσι. Αντί να βάλουν το 18, δηλαδή βάλαν το 17 την εκπομπή. Αντί να βάλουν το φετινό Ηρακλής ΠΑΟΚ, βάλαν το περσινό, αυτό θες να πεις? Αντί να βάλουν την εκπομπή τη ημερομηνία του 18, βάλαν το 17. Συγχαρητήρια, ποιος το έκανε αυτό? Λοιπόν, δεν ξέρω. Γεια σου, Νταλή Καρφή. Γεια σου, Νταλή Καρφή. Υπήρχαν αργανοί που βγήκανε και λέγανε να πάρει ο Λάσκαρης στην ΠΑΕ. Και χτυπιόντουσαν μάλιστα. Το ξέρω, φίλε μου. Τα έχω πει αυτά. Το ξέρω. Ναι. Χρήσατε, η ΠΑΕ Άρης αυτή τη στιγμή έχει 4,5 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Η ΠΑΕ. Ας ασχοληθεί ο Αργιανός από το κέντρο. Όπα, 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 όπα. Η ΚΑΕ. Καλά, εντάξει. Ωραία. Η ΚΑΕ Άρης έχει 4,5 καλά, εκατομμύρια όπως ευρώ χρέη. Είχε, άκουσα με λίγο. Όπως είχε και η ΠΑΕ 30 και μετά αποδείχθηκε ήταν 8 και όχι 30. Εντάξει. Άσε τι λένε ότι έχει. Εγώ λέω τι λένε οι δικοί σας, όχι οι δικοί μου. Αυτοί οι δικοί μου τα λέγανε τα 30. Το είπα προχθές στην εκπομπή. Ωραία, όσα κι αν έχει. Έχει πολλά πάντως. Είναι πολύ περισσότερα από αυτά που δεν είναι ο ΠΑΟΚ να πληρώσει το ρεύμα του. Ναι, σίγουρα, 100%. Έτσι, ας ασχοληθεί ο Αργιανός στο κέντρο. Καταρχήν το ρεύμα είναι του ερασιτέχνη. Είναι του ερασιτέχνη. Νταλή, περιμένουμε να τρέξει. Okay, καλημέρα. Καλημέρα, Νταλή, καλό δρόμο. Νάσκα, 4 περιμένουν. Να είστε περιεκτικοί, σύντομοι με ρυθμό. Καλημέρα, όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα ομάδα. Καλό μήνα να έχεις. Να χαιρετήσω το κουμπαράκι μου, τον Νταλή. Όπα, ωραία. Είχε και βγήκα μετά από αυτό να είναι. Ναι, ωραία. Όνομα και ομάδα, πώς θα ρίξει. Πάω φυσικά, ρε φίλε. Πάω. Όνομα, θες να πει. Ναι, Παρσί, φυσικά. Άκης. Γεια σου, Άκη, καλό μήνα, καλημέρα. Κάτι σε είπε ο φίλος μου, να πω, ο κουμπάρος μου, και λες εγώ. 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 Δεν αγωνιστικές ο ΠΑΟΚ. Ναι. Κερδίζει αυτά τα κουβέρτα, ναι, και σου λέει ότι κάνει να πούμε και λες εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Άμα πηδάει τώρα στόπερ της Κέρκυρας που στη Σκωτία δεν είχαν κεφαλιά 6 χρόνια και δεν παίρνει μια κεφαλιά, τι να πω. Τι να κάνω, στη Σκωτία δεν είχαν κεφαλιά και έχασε. Του πλατανιά πες κάτι. Αγόρι μου, και την αυτό που είπες. Λέει όλο για τον ΠΑΟΚ βρίσκεις, λες εγώ δεν είπα τίποτα και σου λέει το εννοούσες. Εγώ. Δηλαδή είναι σαν να σε λέει ο άλλος, ξέρεις τι. Δεν είσαι γκέι, αλλά πας όλο με άντρες. Ρε Άκη, συγγνώμη, προχθές έκραξα όλη την άμυνα της Arsenal. Θα χαριστώ τώρα στου Πανετολικού. Είσαι προκατηλημένος. Έκραξα την άμυνα της Arsenal, η οποία στοιχίζει 65 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό σου λέω, δεν θα κράξω τον Κυριακίδη που βουτάει με το χέρι μαζεμένο πίσω. Μα μιλά σοβαρά! Ξεφτέλησε ο άλλος προχθές τον Ρονάλντο! Ο άλλος προχθές τον. Τον Γκρος! Δεν ξεφτυλίσουμε τώρα ο άλλος τον Κεντήρα! Την άμυνα των Ιωαννίνων δεν την ξεφτύλισε πάντως. Θα σε ρωτήσω κάτι. Πέρυσι. Έλα, ναι. Εγώ πετάω, φίλε, ένα τέτοιο. Χαρταετό. Από αυτό που τις ταμιακές, να πούμε, τσόκι. Εντάξει. Και το παίρνει ο αέρας και το πάει στο κεφάλι, να πούμε. Εγώ σε λέω στο κεφάλι. Πρέπει να έχει πάνω από 13 αποφόρ για να πάρει το χαρτάκι αυτό αέρας. Τι μας είπες, δε μεγάλο. Για να το πάρει το χαρτάκι αυτό ο αέρας πρέπει να είμαστε στην καρδιά του Αιγαίου. Έλα πίσω το μικρόφωνο. Σε ρωτάει κάτι ο φίλος, απάντησε. Ποιον, εμένα? Ναι. Όπως το καρεκλάκι κάποτε στην Πολύχνη. Στην Ευκαρπία. Στην Ευκαρπία. Το καρεκλάκι. Αθώθηκε όμως ο Ηρακλής. Ο νομοθέτης τιμωρεί την ενέργεια, όχι τον αέρα, το αντικείμενο και πού βρήκε. Ναι. Είσαι όντως ξάδερφος του Νταλή, γι' αυτό κλείνεσαι. Άκου τι σου λέει. Πήγε μπροστά στον τερματοφύλακα και τον έβριζε. Ναι. Όχι, τον έπιασα το λαιμό. Τίποτα. Ναι. Από το λαιμό τον έπιασε. Τίποτα. Διατελούσε ενευθυμία. Ναι. Τίποτα. Διατελούσε ενευθυμία. Ναι. Σκάνδαλο. Καλημέρα, έγινε. Ναι. Καλημέρα. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Χαίρετε. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, σε παρακαλώ πολύ. Βαγγέλης, Αθήνα, Λαγονίση. Βαγγέλης από Λαγονίση Αθήνα. Είναι κανονικά. Με ξέρει ο Δημήτρης, γι' αυτό λέω Βαγγέλης Λαγονίση. Άντε ρε. Εγώ σε ξέρω. Ακούς Sport FM, ρε παιδάκι μου. Βγαίνω Sport FM, έχω βγει μετά από σένα, γι' αυτό λέω. Ίσως να ξέρεις, είπα το Λαγονίση. Άκου τώρα, Δημήτρη.
θυμάμαι πολύ εύκολα 12-13 μάτς σε όλα τα γήπεδα των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που έπρεπε να έχουν διακοπή. Ναι. 7-8 τα θυμάμαι πολύ εύκολα και στην Τούμπα. Ναι. Πέρυσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ με την απόφαση να διακοπεί το μάτς στον Παναθηναϊκό άνοιξε κάποιους ασκούς. Το καταλαβαίνεις αυτό νομίζω, έτσι. Όχι του αιώλου, άλλος. Ναι. Ναι, γιατί όταν έχει πολύ πρόσφατο ιστορικό. Όχι τη αιώλου, εσύ, λες, δηλαδή ότι δεν θα έφευγε ο Ολυμπιακός αν δεν υπήρχε το πέρυσινο του ΠΑΟΚ. Για τον Ολυμπιακό συγκεκριμένα δεν ξέρω γιατί έχει μια ιδιομορφία σαν ομάδα. Και ναι. Σαν νοοτροπία. Αλλά. Εγώ λέω ότι θα έφευγε πάλι. Ναι, δεν το έκανε στο Να πω κάτι. Μισό λεπτό. Να πω κάτι ανεξάρτητα από το Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό κτλ. Εμείς τι θέλουμε στα γήπεδά μας. Να ισχυριζόμαστε, ότι κάποιος είναι δειλός και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο Χαριλάου. Στο Χαριλάου, να μην πω Τούμπα και παρεξηγηθούν, γιατί αυτοί μόλις λέω Τούμπα παρεξηγούνται. Να πραγματικά όταν πέφτει κάτι να σταματάει το μάτς. Ισόνομα, ισότιμα για όλους. Δεν είναι όλα τα ίδια. Εμείς θέλουμε να σταματάει το μάτς, να μην πέφτει τίποτα αν γίνεται. Αν πέφτει να σταματάει το μάτς ο διαιτητής. Δεν πρέπει να υπάρξουν ανιχνευτές μετάλλων στα γήπεδά μας. Να μην μπορεί ο άλλος να βάζει φωτοβολίδα στη λόγω. Αυτό το υποστηρίζεις και για το χαρτί που πετάχτηκε. Είναι παράνομο, Και το κινητό δεν είναι παράνομο, αλλά αν πετάξει το κινητό. Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Τι είπα να πει. Μπράβο, Φυσικά και είναι παράνομο το κινητό. Το κινητό είναι παράνομο. Δεν έχω σταματήσει ποτέ όσο πάρει το κινητό. Για να το διπλανό σου Αριάνο που ξέρει να πετάει χαρτάκια. Γιατί εσείς παγκοσμίως δεν το έχετε με τα χαρτάκια. Ναι, ναι. Όταν πετάει και είναι ψηλά στη θύρα ένα ρολό, κρατάει την άκρη για να ανοίξει. Ή θα φάει το κεφάλι. Μα και προχθές την κράτησε την άκρη. Δεν κράτησε καμία άκρη. Ανοιχτό έφυγε, ρε φίλε. Ανοιχτό είναι το χαρτί. Έχει. Έχει η άκρη είναι στα χέρια του ή είναι στον αέρα. Δεν φαίνεται αυτό, αλλά. Στα χέρια την έχει, είναι μάγος. Ανοιχτό είναι. Αφισβητήσει την ανοιχτό. Έχει ανοίξει ποτέ ρολό να δει πόσο γίνεται. Δεν είναι ένα μέτρο. Όχι. Ξέρεις πόσα μέτρα είναι. Το είδα πόσα είναι. Πολλά είναι. Ένα μέτρο ήταν. Ένα μέτρο ήταν. Εσύ καταλογίζεις πρόθεση στον οπαδό. Ναι, και σας πω γιατί καταλογίζω. Γιατί η στιγμή που πετιέται δεν πετάει κανείς άλλος. Να τι πετιέται. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Πετά... Το... Άκουσε με. Δεν έχεις ολόκληρη την εικόνα του γηπέδου εσύ. Γι' αυτό το λες. Να το πετιέται. Δεν πετάχτηκαν 10 ρολά δίπλα του και ένα έπεσε πάνω του. Είναι ο μόνος που πετάει. Έχεις ένα συγκεκριμένο πλάνο σου λέω. Στο υπόλοιπο γήπεδο πετιούνται. Είναι ο μόνος που πετάει από χαμηλά στη θύρα σε ευθεία. Εγώ δεν σου λέω ότι χτύπησε, τίποτα δεν έπαθε. Όμως, άλλο αυτό. Ο νομοθέτης τιμωρεί την ενέργεια. Κάνεις λάθος να κατηγορείς έναν οπαδό για αυτό το πράγμα. Απλά καταλαβαίνεις. Εσύ είσαι οπαδός. Καταλαβαίνεις ότι ανοίξατε κάποιους ασκούς, γιατί δεν το έκανες αυτό πέρυσι κόντρα στον Ολυμπιακό. Το έκανες κόντρα στον Παναθηναϊκό που δύο μήνες πριν ο Βιαφάνες έχει πέσει κροτίδα και έχει συνεχίσει το μάτς. Αυτό καταλαβαίνεις ότι θα έρθει κάποιος και θα το εκμεταλλευτεί. Και το εκμεταλλεύτηκε στην προκειμένη περίπτωση ο Ολυμπιακός που δεν ήθελε να παίξει το μάτς. Okay. Ξέρω λοιπόν. Θα το έκανε, σου λέω εγώ έτσι κι αλλιώς. Γιατί του χρόνου στο Χαριλάου, όταν θα παίξετε με τον Άρη, θα πέφτει κάτω τσόφλι από ηλιόσπορο και θα πέφτουν 6 παίκτες από το οστικό κύμα. Έτσι. Δύσκολα. Έτσι. Βαγγέλη, δόξα και τιμή στο Λαγονίσι. Συγκλονιστική παρουσία, Βαγγέλη. Δακρύσαμε. Να είσαι καλά, χάρηκα. Γερά, φιλιά στο Λαγονίσι. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζει. Καλό μήνα, Γιάννης ΠΑΟΚ. Γιάννης, ο παδός του ΠΑΟΚ, από δυτικές συνοικίες, να υποθέσω, ε. Όχι, όχι, από Αθήνα τηλεφωνώ. Αν και μένω Κρήτη, τηλεφωνώ από Αθήνα τώρα, είμαι Αθήνα. Α, είσαι κριτικός, δηλαδή, Γιάννη. Όχι, δεν είμαι κριτικός, είμαι Κυκλαδίτης, καμία σχέση ούτε με τα Θεσσαλονίκη. Πόρε, φίλε, ποιο νησί. Λοιπόν, και έγινα παγκοτσί στην Κρήτη. Ωραίο, λατρεύω και. Ποιο νησί Κυκλάδες. Είμαι από Νάξο, είμαι από Πάρο, έχω ξαδέρφια και στη Μύκονο, έχω παντού. Λέω, Νάξος, Νησάρα. Πάμε να Γιάννη, ωραία, Νησάρα. Ναι. Νησάρα. Και για άλλο πήρα να πω και άλλο θα πω, με βάση και αυτά που είπε ο προηγούμενος και με βάση και με τους νομοθέτες και με όλα αυτά. Ο νομοθέτης λέει για παράδειγμα ότι όταν πηδήξεις για πέναλτι και κάποιος βάλει τον πύχη του και τον αγώνα του και σε σπρώξει, αυτό θεωρείται πέναλτι. Ναι. Άσχετο. Δεν βάζεις και δυναμό. Ή αν κάνεις θέατρο, παίρνεις κάρτα, όπως δεν πήρε χθες ο Αζεβέδος. Και Βασιλάκης, περίμενε, κάτσε. Όπως λέει ο Βασιλάκης και ο Βαρούχας, δεν βάζει και δυναμόμετρο να δούμε σωστό. Αν είναι πέναλτι ή όχι. Ωραίος ο Περικλής. Ο νομοθέτης επίσης λέει ότι όταν πηδήξεις για κεφαλιά, κάποιος ακουμπήσει με το δάχτυλό του, σου λένε οι τριγύρω, οι συμπαίκτες σου πέσε, σε ακούμπησε και εσύ πέσεις κάτω, αυτό θεωρείται θέατρο, όπως είπες προηγουμένως, και τιμωρείται με κίτρινη κάρτα, έτσι δεν είναι. Ναι.
Είναι πολύ. Τώρα στην Ελλάδα, έτσι, στην Αγγλία στον αέρα πέφτει λίγο ξύλο. Τώρα έχει φλωροποιηθεί στην ουσία, Γιάννη, τα τελευταία 3-4 χρόνια υπάρχει μια τάση να καταργηθεί ουσιαστικά η κεφαλιά. Βλέπω ότι στον αέρα οι 8 στις 10 φάσεις δίνονται φάουλ. Είναι τραγικό αυτό. Δηλαδή αγγίζει λίγο. Αυτό, αλλά... Αγγίζει τον goalkeeper το 9 ή το στόπερ που παίρνει την κεφαλιά και. Φάουλ, παίρνει τον goalkeeper. Δηλαδή πάει η κεφαλιά. Εγώ σου λέω κάτι συγκεκριμένο και έχεις δίκιο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι. Έχει φλωροποιηθεί το ποδόσφαιρο. Φλωροποιήθηκε. Δεν βάζουμε δυναμόμετρο. Όταν όμως ο άλλος σε κουμπίσει λίγο με το δάχτυλο και εσύ πέσεις, γιατί σου λένε και συμπαίκτες σου πέσε κάτω και πέσεις σφαλάζοντας, αυτό πιστεύω ότι ο νομοθέτης το θεωρεί θέατρο. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει. Γιατί βλέπω ότι προηγούμενος ήθελε να εξισώσει αυτό που συνέβη με τον Ίβιτς, που εγώ πιστεύω ότι τραυματίστηκε, με αυτό που έγινε με τον Γκαρσία. Ναι. Λοιπόν, και εγώ σας ρωτάω και εσάς, έτσι, αντρίκια και τους δύο. Ένας είναι Αριανός, ο άλλος είναι Ηρακλειδέας. Ο ένας ο άντρας έφυγε. Ναι, εσύ, τι πιστεύεις. Πιστεύεις ότι ο Γκαρσία δεν μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα με αυτό ακριβώς. Γιατί ο νομοθέτης μιλάει για τραυματισμό. Ο νομοθέτης, λάθος κάνεις. Γιάννη, ο νομοθέτης και τι θέλει, να προλάβει να μην βγει το μάτι του Ίβιτς. Την ενέργεια τιμωρεί, όχι το αποτέλεσμα, το αντικείμενο και την πυκνότητά του. Ο νομοθέτης. Αυτό είναι. Μισό λεπτό. Ο νομοθέτης τιμωρεί και τα δύο με διαφορετικό τρόπο. Την πράξη. Τιμωρεί και την πράξη. Πράξη. Με άλλη ποινή. Εντάξει, τιμωρεί ωραία. Τον τραυματισμό. Ωραία. Νόμιμα ευρισκόμενου ατόμου με άλλη. Η γι' πρώτη αυτό ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πλήξει σε δύο πράγματα. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί. Μισό λεπτό. Προσπαθεί να πλήξει δύο πράγματα. Ρωτάει ο Γιάννη σε ένα και μισό λεπτό, Γιάννη, μισό λεπτό. Εγώ σε ρωτάω σε ένα αντρίκια να αντρίκια, μου πει σαν άντρας. Το είπε τη Δευτέρα. Τι, ό,τι τι. Το είπε, ό,τι έκανε Καραγκιοζλίκη. Ακριβώς. Τι, το είπα, τι. Το ίδιο είπα. Όλη η Ελλάδα το ξέρει αυτό. Εντάξει, μην το ξέρει. Απλά να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει δύο πράγματα να κάνει. Ένα, να πει ότι δεν ήταν νόμιμα ευρισκόμενος, πατώντας αυτό που έγινε με τη δήλωση κτλ. Αν αυτό ξεπεραστεί με κάποιο πρόστιμο, ας πούμε, στον Ολυμπιακό, ή γιατί πει ο Ολυμπιακός, ναι, καθυστέρησα μεν να τιμωρηθώ γι' αυτό, αλλά ο διαιτητής τον έγραψε στο φιλοαγόρα, άρα είναι νόμιμα ευρισκόμενος. Θα πάει στο δεύτερο ΠΑΟΚ και θα πει, οκ, κάνει θέατρο, δεν τραυματίστηκε. Ο Ολυμπιακός θα πει, όχι, τραυματίστηκε ο ιατροδικαστής. Ο ΠΑΟΚ θα πει, όχι. Ο γιατρός του αγώνα και ο δικαστής θα βγάλει μια απόφαση. Δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί κάτι εμείς να λέμε τα δικά μας ή άλλοι να λένε τα δικά τους κτλ. Ο δικαστής τι θα πει είναι. Okay, όχι, φίλε. Εμείς, εδώ στην Αθήνα τρώμε και πολύ bullying, πρέπει να πω. Γιατί τρως bullying. Πλέον υπάρχει ίντερνετ και ακούς και τα ραδιόφωνα Θεσσαλονίκης. Όπως και εμείς ακούμε της Αθήνας, δεν υπάρχει πλέον αυτό που υπήρχε κάποτε. Ναι. Α, και κάτι άλλο τώρα που το είπες. Πες για να κλείσουμε. Κατά τη διάρκεια της Κυριακής, κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν δεν ξεκίνησε και κατά την επόμενη μέρα, υπήρχε μεγάλη πτώση στο ιντερνετικό ραδιόφωνο. Δεν ξέρω γιατί, αν είχε κάποια σχέση. Ναι, αλήθεια. Ή δεν ξέρω αν το έχουν παρατηρήσει κι άλλοι. Να είσαι καλά, καλημέρα. Στα ιντερνετικά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, δηλαδή, εμείς δεν τα ακούγαμε. Αλήθεια. Γιάννη, καλημέρα. Υπέροχη παρουσία. Καλό μήνα, ρε φίλε. Καλημέρα στον επόμενο. Πολύ ωραία παρουσία. Πολλά μηνύματα υπάρχουν και μηνυματάρες κιόλα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα, αν θέλεις. Σταύρος Παγκουτζής από Αθήνα, παίρνω. Θεσσαλονικιός, έτσι, όχι Αθηναίος. Όχι, Αθηναίος είμαι, Αθηναίος. Γέννημα θρέμα. Τον ενοχλεί να είσαι Αθηναίος. Είσαι Αθηναίος που έγινε ΠΑΟΚ, Σταύρο. Να το δεις αυτό. Ναι, ΠΑΟΚ από Λέβιγκστον Κόρφα Μπάρλο έχω γίνει. Ο τρίτος συνεχόμενος είναι. Από μπάσκετ. Από μπάσκετ. Γιατί δεν έγινε Άρης, ρε φίλε. Κοίταξε, ο πατέρας μου και ο αδερφός μου Πανιώνη ήταν. Πω! Από Πανιώνια οικογένεια έγινε ΠΑΟΚ στα Αθηναίος. Μένω πραχά με Άγιο Δημήτριο, δίπλα στην Ασμύρνη. Ω! Και ήμουνα στο γήπεδο κιόλας. Με πληγώνεις, με πληγώνεις, ρε Σταύρο. Ήμουνα στο γήπεδο χθες. Για πες αντιδράσεις. Λοιπόν, για πες αντιδράσεις. Στο γήπεδο, στο πρώτο ημίχρονο. Αυτοί που βρίζανε, ήμουν ακριβώς πάνω από τον πάγκο του Λουτσέσκου. Αυτοί που βρίζανε Λουτσέσκου για τους πανηγυρισμούς για τα γκολ, φύγανε στο τρίτο γκολ, φύγανε πρώτοι από όλους, να ξέρετε, έτσι. Πρώτοι από όλους. Και τι έκανα, μείνουν οι άνθρωποι. Ένα θα σου πω. Κάποιες φάσεις του Βιερίνε και αυτά, να ξέρετε, χειροκροτήθηκαν από τους φιλάθλους Πανιωνίου, έτσι. Δεν το συζητάω. Ναι. Κάποια ωραία. Εγώ για άλλο πήρα. Σας ακούω, Δημήτρη, που παίρνεις κάθε μέρα, μιλάς με το Βέργη κάθε μέρα, στο Sport FM. Ναι, ναι. Δυστυχώς, εμείς όταν είμαι στη δουλειά δεν έχω να ακούσω ιντερνετιακά, ακούω εσάς. Αλλά ακούω εκεί. Βλέπω ότι αυτές τις μέρες που πάει ο ΠΑΟΚ καλά, τέλος πάντων φέτος, δυστυχώς όλη η Αθήνα έχει γίνει
όπως το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία που ήταν παλιά αντίπαλοι και έχουν γίνει σύμμαχοι για να διώξουν το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Στην ίδια φάση γίνεται το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΑΕΚ. Δυστυχώς αυτό το πράγμα να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Εγώ εδώ που ζω στην Αθήνα τόσα χρόνια. Όχι μόνο αυτό, όχι να μην το πάρει. Αντίπαλοι ξαφνικά γίνανε σύμμαχοι. Όχι μόνο να μην το πάρει. Να αλλοιωθεί και η εικόνα του. Να μειωθεί η επιτυχία. Εχθές λέγανε. Αυτοί, φανταστείτε στην Κερκίδα, λέγανε, εγώ ήμουν στη θύρα 4, ακριβώς από τους επίσημους δίπλα. Λέγανε ότι βάλετε δύο παίκτες ακόμα για να πιάσουμε τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσαν, είχαν χαθεί. Ψαχνόντουσαν. Για ποδόσφαιρο δηλαδή, σπάνια μιλάνε. Όλοι μπορεί, αυτοί είπες, για ποδόσφαιρο σπάνια μιλάνε πλέον. Ναι, μια βέβαια, ο κόσμος στα Γιάννενα, μια η παλιά λίστα, μια θέλω αυτό. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Εκεί στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, δυστυχώς, να σου πω ένα αμαρτία μου, δεν έχω έρθει ποτέ στο γήπεδο της Τούμπας. Δυστυχώς. Γιατί δεν είχα κανέναν μαζί μου φίλο, τίποτα. Πάντα ήμουν ανάντια σε όλους. 6 Μαΐου. 6 Μαΐου. Λοιπόν. Έλα, πας μια μέρα με τον Τζαλτίδη μαζί. Για να κλείσουμε, φίλε, πες. Πάμε στα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν τώρα να μην λίγο η Θεσσαλονίκη, έστω αν είναι Άρης, Ηρακλής ή οτιδήποτε, ναι, να μην πούν παιδιά, όπα, ας έρθει η Θεσσαλονίκη ένας τίτλος. Να, δεν χρειάζεται. Να έρθουν και επενδυτές και στις άλλες ομάδες, ναι, ρε παιδιά. Α, δεν χρειάζεται, εντάξει. Ναι, δεν χρειάζεται. Ψάχνουμε ήδη, εγώ δεν είναι χρειάζεται. Εγώ το γουστάρω πολύ τον Άρη να ήταν στην Αλφα Εθνική και να έκοβε και βαθμούς από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να παίζει τώρα και ο Απόλλωνας με 500 φιλάδρους στην κερκίδα. Και να όλοι αυτοί να είναι κατά του ΠΑΟΚ. Μια χαρά είναι από όλων. Πρέπει εντάξει και η Θεσσαλονίκη να αντιθεί στην Αθήνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ωραία, Σταύρο. Ωραία παρουσία. Να είσαι καλά. Από Πανιόνια, οικογένεια. Πάω, κατολαθούμε. Τον Μπραχάμι. Χαίρετε. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Σε πλοίο είσαι. Σε τράτα είσαι. Σε καράβι. Σε καράβι. Ναι. Όνομα και ομάδα που στηρίζει τον Θεό. Χρήστο είμαι, ΠΑΟΚ. Τι μεταφέρετε. Ευτυχώ όχι από Αθήνα. Να σε ρωτήσω, Μάριε, ναι, δεν είσαι αλαζόνας καθόλου, έτσι. Εγώ. Αλλά... που λένε που σε σκεφτόμουν, ναι, καλό μήνα, σε λατρεύω. Καλό μήνα, καλό μήνα. Κάθε φορά που παίρνει ένας παοξής, φίλε, αποδυτικά είσαι, έτσι. Απαγορεύεται να είσαι παοξής και ανατολικός, γιατί σημαίνει ότι είσαι δυτικά λίγο καθυστερημένος, ξέρεις, λίγο ΠΑΟΚ. Όχι. Δεν είσαι υπεράνω όπως στις άλλες ομάδες. Είπα εγώ τους δυτικούς καθυστερημένους. Ποτέ αυτό. Όχι, 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 όχι. Προς Θεού. Ποτέ. Φίλε, τι είσαι, πάω από Αθήνα. Α, Θεσσαλονίκη, όχι. Ναι, τι είπα, πρόβλημα. Αυτοί οι ίδιοι, Χρήστο, που μιλάνε για φιλοξενούμενους στην πόλη, αυτοί οι ίδιοι. Τους ενοχλείτε. Ναι, 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 ναι. Σε λατρεύω. Μεταξύ, Μάρη, μπορείς να μου θυμίσεις τι στολή φορούσε η ομάδα του Βενέτη στη Σκωτία, τι χρώματα. Dundee United. Ήταν Dundee, ναι, United ότι... και τελευταία, ναι, χρονιά, ναι, τελευταία χρονιά Ross, ναι, County. Ναι. Τελευταία χρονιά Ross County. Ναι, ναι, και δεν είχαν κεφαλιά. Πόσο... Και δεν είχαν κεφαλιά. Ναι, ναι, Dundee... ναι, είμαι σίγουρος, τα βλέπεις όλα τα μάτια. Πορτοκαλί μαύρο. Πορτοκαλί μαύρο. Η Dundee φοράει, ναι, μπλε, ναι, άσπρο κόκκινο. Άλλο, τι θες. Ναι, ναι. Και τα βλέπεις όλα, Ross County. Όχι όλα. Όχι. Τα Μάρτον, τι έβλεπες. Αλλά το ότι έμεινε ο Βενέτης στη Σκωτία 6 χρόνια σημαίνει ότι είναι στο Περάκλα. Αυτό. Αν μιλάμε για τη Σκωτία τώρα, όχι, δηλαδή τι καμπιονάτο και τι στο πρωτάθλημα. Στο κεφάλαιο κεφαλιά στόπερ, ναι, βέβαια. Κεφάλαιο κεφαλιά, μιλάμε. Και τώρα, προτιμώ δηλαδή, να βλέπω Σκωτία από το να βλέπω τους γελίους Ιταλούς να βουτάνε. Σου το λέω ξεκάθαρα, δεν τίθε θέμα. Καλά, εννοείται, ρε φίλε. Και εγώ προτιμώ να βλέπω, να πούμε, τους Σουηδούς ξυλοκόπους παρά να βλέπω τις Ισπανίες. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Τρίπλες και να κεντάνε, έτσι παρακαλώ τώρα. Με τους Σουηδούς που αποκλείστηκε ο ΠΑΟ, χειροκρότησα κιόλας. Δεν τα παλικάρια, δεν είπα. Εννοείται, εννοείται. Ναι, είμαι σίγουρος ότι χειροκρότησες από όταν αποκλείστηκε ο ΠΑΟ. Δεν έχουμε αμφιβολία. Και στο 0-2 μέσα στο Λονδίνο προθέσεις τους χειροκρότησα που νικούσανε. Ναι, 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 είμαι σίγουρος. Ξέρεις ότι ο ΠΑΟ κινδυνεύει για τιμωρία, γιατί το σκουτεράκι που ήταν στις κερκίδες ήταν ανασφάλιστο και δεν είχε κάρτα κταίων, να το ξέρεις αυτό. Αφαίρεση βαθμών. Πάει για μείον 3. Ο ΠΑΟ ο Χρήστος είναι. Ωραίο, ωραίο ήταν το σκουτεράκι, ωραίο, μάλιστα. Ωραίο, ναι. Πενιντάρι είναι, Χρήστο. Ποιος το κλαίει αυτό. Ναι. Δεν ξέρω ποιος το κλαίει. Ποιος το κλαίει αυτό. Εγώ ξέρω αυτοί που άφησαν εκεί στο Μενίδη κάποια μηχανάκια, κάποιοι άνθρωποι που πήγαν να σκοτώσουν κάποιους και φύγαν τρέχοντας. Αυτή την ένδειξη είχε το μηχανάκι, βέβαια. Οι άλλοι προσπαθούν να το περάσουν ότι ήταν έτοιμο με το μηχανάκι να κυνηγήσει τον Καρθία, να τον... Η σημειολογία αυτή ήταν, ας πούμε, η σημειολογία ήταν αυτή που λες, ας πούμε. Η σημειολογία ήταν ένα χαβαλέ. Τώρα όποιος δεν μπορεί να αντιληφθεί, ναι, ένα χαβαλετζίδικο, ναι, γεγονός που έγινε στο... Γιατί έχει άρθρο ο Μιχάλης Λεάνης, έχει άρθρο πώς πέρασε ολόκληρο μηχανάκι. Είναι αστείο, πραγματικά αστείο. Είναι, δηλαδή, απλά όλα αυτά τα άρθρα είναι συστρατευμένα άρθρα για να μπορούμε να δώσουμε πάτημα στον αθλητικό ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, ο οποίος προφανώς και διαβάζει συγκεκριμένα μέσα και δεν βρήκε, ας πούμε, το βίντεο με τη ροχάλα του Μυραλάς ή που μας έδειξε τα κινητά. Έλα, έλα, όλα τα μέσα διαβάζει, ας. Και πέρσι, και πέρσι, και θα πέρσι. Θα τον καλέσει τον Μυραλάς.
Δεν τον κάλεσε το Μυραλάς. Αν διάβαζε, ούτε τον αν διάβαζε όλα παωτάρις που έβαλε το Μυραλάς, θα τον καλούσε. Ούτε τον Ολυμπιακό Γερετή. Δεν διαβάζει, είδες. Ότι είναι μόνο μέρος, ούτε καν το έβαλε παωτάρις δεν διαβάζει, ρε φίλε. Απαράδεκτος. Και κάτι τελευταίο, να ξέρεις πώς βρήκαμε τη λύση για να πληρώνουμε το ρεύμα στο Παλατάκι. Πώς. Από τους απλήρωτους λογαριασμούς του Άρη στο Χαριλάου στο νερό, κάναμε υδροελεκτρική βάνα και θα παράγουμε ρεύμα. Ναι, αλλά έχεις μείνει λίγο πίσω, διότι ο Άρης τα έχει ρυθμίσει και τα πληρώνει στο νερό. 70 χιλιάρικα ήταν, 70 χιλιάρικα και τα πληρώνει και ο Σκαρυπίδης. Απλά από τότε, από τότε το ετοιμάσανε και τι να κάνουμε, Χρήστο μου, Χρήστο μου, τι να κάνουμε ρε φίλε, εμένα δεν μου τα πληρώνει η νομαρχία. Έτσι είναι αυτά. Και έβγαινα τα χρέη. Τι να κάνω. Τα άφηνε η νομαρχία πλήρωτα, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Χρήστο, καλημέρα, καλό μήνα, σε λατρεύω. Φιλιά στην οικογένεια. Λοιπόν, το εξετάσουμε λίγο όμως. Μην ακούω βλακίες από τους οπαδούς του Άρη και του Ηρακλή για φασιστικό νόημα του μια πόλη, μια ομάδα. Για... μέχρι σήμερα κυριαρχούσαν οι φιλοξενούμενοι της πόλης, Τούρκοι κτλ. Όταν αναφέρονται στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Γράφει 870. Υπογράφει βουλγαρόψυχος οπαδός του ΠΑΟΚ. Τι λέει, τι λέει. 870. Είναι μηνυματάρα. Είναι μηνυματάρα. Ναι. Έχει δίκιο. Ναι. Αυτό που τρως θα σε πνίξει. Ναι, και μη με αποπάνω. Περιμέναμε να φας γι' αυτό. Συγγνώμη, κάνεις σολάριουμ. Πάρω άδεια. Σολάριουμ κάνω. Oh. Πάμε γρήγορα. Τι είπε ο τέτοιος. Υπογράφει ως βουλγαρόψυχος οπαδός του ΠΑΟΚ, 870. Ο 130 με πεθαμένο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και μέτρες ομαδούλες, φυσικά 6-16-16, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Mm. Τόσο κολόφαρδη ομάδα είσαι, ερχόμαστε. Φίλους του Ηρακλή. Πήδηξες μήνυμα, φλογέρα αράβικη. Κατέβα λίγο Δημήτρη εκεί. Φλογέρα αράβικη, είπατε ότι έχει ο χορηγός. Μα αυτό πρέπει να δοκιμάσει η κυρία διαιτητής. Παρένθεση, αν δεν διαβάζετε, καταλαβαίνω, καλημέρα 8887. Με τεράστιο μήνυμα το 130. Τεράστιο μήνυμα. Με πεθαμένο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Το διάβασα, ρε, το διάβασα. Τεράστιο μήνυμα. Να το φαρώ κι εγώ, να το διαβάσω κι εγώ, να το χαρώ. Και μέτριες ομαδούλες. Κάθε χρόνο είναι ευκαιρία. Φυσικά, και πέρσι δεν διαλέτε. Ναι. Και πέρσι δεν διαλέγατε. Λοιπόν, πες μου από το 59 και μετά μία σεζόν που δεν έχει άλλη ομάδα Θεσσαλονίκη. Άρα, πας για πρωτάθλημα χωρίς ντέρμπι, ναι. Παναθηναϊκό ανύπαρκτο. Και τον χειρότερο Ολυμπιακό των τελευταίων 20 ετών. Πριν δύο χρόνια έλειπε. Αν δεν το πάρει. Ήταν χάλια ο τέτοιο. Είχε Άρη Ηρακλή όμως. Έλειπε ο Άρης. Είχε Άρη Ηρακλή. Τα ίδια και τα ίδια. Η φαν του Ασλαμά από το Βαθύλακο. Η φαν είναι πολιτικό, ναι. Η φαν. Γιατί η φαν είναι σαν μια γκόμενα. Ναι. Η φαν, σωστά. Ναι. Ένα είναι γι' αυτό. Ναι. Λέει, τελειώσαμε πες του. Δεν τον θέλουμε στο Βαθύλακο. Αυτό είναι πιο αντιπαοξή και από σένα. Κλείνουμε. Πάμε με πάω το διάβασε το άλλο. Τελευταίο μήνυμα. Μάριε, ο ασκός του αιώλου είναι ένας. Το έχω πει και εγώ. Απλά η κυρία Ρίτα ότι ισχύει και η ασκή του αιώλου. Για μένα είναι ο ασκός του αιώλου. Και όχι πολύ. Και νομίζω είναι καλύτερο θέμα από τα χαρτιά και τις κορδέλες. Όπως έπεσε ο Κονσεϊσάου στο Χαριλάου, λέει ο 887. Α, ο 557 λέει. Όπως έπεσε ο Κονσεϊσάου στο Χαριλάου, ναι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τα λέμε με Τρόικα και πάλι αύριο.